Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί εδώ στο Λίμπερο 107,4 και ακόμη ένα πρωί με εκλεκτές παρουσίες στο στούντιο, παρουσίες τις οποίες τις μάθατε, πλέον έχουν καθιερωθεί στο γίγνεσθε. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, δε μ' ακούς. Πες μια καλημέρα και θα σε στρώσω εγώ. Καλημέρα, καλημέρα, ένα-δύο. Να τους κυρίες και κύριοι. Ηρακλειδέας από το Ρόντο. Και χθες και σήμερα. Δοκίμασέ να βάλεις στο ακουστικούλι το βίσμα σε ένα άλλο, σε μια άλλη τρύπα. Έτσι γίνεται πολλές φορές. Όταν αλλάζουμε τρύπες, τα πράγματα βελτιώνονται. Τώρα, μια χαρά, μια χαρά. Είδες πως είναι το πράγμα. Αυτό ήθελε μια ανανέωση. Τι έγινε, αγόρι μου. Μια χαρά, μια χαρά. Εδώ, My Danny στα FM. Έτσι. Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Ούτε σε όμιλο να ήσουν. Μπασκετικό, έτσι. Αυτοί δεν παίζουν κάθε μέρα όταν έχουν τα μεγάλα τα τουρνουά. Πλέον νομίζω ότι δυστυχώς σε χάθει αυτή η μαγεία και πηγαίνει μέρα παραμέρα. Μέρα παραμέρα, δυστυχώς, μάλιστα. Φέτος τον έχει και με τον μπάσκετ. Ολυμπιακούς αγώνες έχουμε φέτο. Όχι, δεν έχει Ολυμπιακούς. Οι Ολυμπιακοί αγώνες πέφτουν μαζί με το Euro. Με το Euro. Και το μπάσκετ νομίζω ότι το έχουν αλλάξει για να μην πέφτει πάνω στο Μουντιάλ. Και το έχουν μεταθέσει μία χρονιά μετά το Μουντιάλ. Ξέρουν τι κάνουν. Καλό είναι αυτό γιατί του χρόνου το καλοκαίρι πάλι θα κλεγόμασταν. Δεν έχουμε τίποτα να δούμε, δεν έχουμε τίποτα να ασχοληθούμε. Όπως το περσινό μαύρο καλοκαίρι που περάσαμε. Ναι, να σου πω την αλήθεια. Και φέτος το καλοκαίρι που έχουμε Μούντιαλ. Να σου πω την αλήθεια, δεν είναι και το καλύτερο Μούντιαλ που έχουμε παρακολουθήσει. Εντάξει, κάθε. Νομίζω ότι ένα από τα κλισέ του Μούντιαλ. Μούντιαλ, όπως είναι. Ναι, το λέμε και σωστά. Κατά τα δικά σου λεγόμενα. Νομίζω ότι σε κάθε Μούντιαλ αυτό που λέμε είναι ότι δεν είναι και το καλύτερο που έχουμε παρακολουθήσει. Κλασικό κλισέ. Ναι. Με αποτέλεσμα να ψάχνω να δω τελικά ποιο είναι αυτό το Μουντιάλ το οποίο μας άρεσε. Ποιο ήταν το καλύτερο Μουντιάλ που είδαμε ποτέ. Το περσινό Μουντιάλ εμένα με έχει ικανοποιήσει αρκετά. Δηλαδή είχε τρία μάτς αρκετά καλά. Στο ένα από τα τρία είχε σίγουρα μια ματσάρα. Για το 75% των περιστάσεων, ας πούμε. Φέτος... Γιατί αυτό δεν έχει. Εντάξει, έχουμε περάσει 4 μέρες, σχεδόν ολοκληρώνεται την πρώτη αγωνιστική. Είδαμε την ματσάρα Ισπανία-Πορτογαλία. Είδαμε εκπλήξεις, είδαμε αμφίροπα παιχνίδια. Πέρα από το θορυκτό των Ρώσων που κατατρόπωσαν τους Σαουδάραβες. Βέβαια το. Πύρωση και αρκούδα. Τους κρατεούς Σαουδάραβες. Πήρε, λέει, φωτιά το αεροπλάνο των Σαουδάραβων μέσα κάτι. αυτά καλό να μην γίνονται για πολλούς λόγους. Δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σαουδάραβες και αεροπλάνα. Καλύτερα να δεν είναι τυχαίο. Παναγία μου. Τώρα την έκανα τη διάγνωση. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Μπάτμαν. Καλώς τον. Καλημέρα και στην Ηρακλειδέα του Ρόντο. Καλημέρα, γόρι μου. Τι κάνει, Ζερβίση, καλά. Εσένα λέει, μια χαρά, μια χαρά. Σήμερα το μεγάλη μπάλα, τώρα ξύλισαμε να καλημέρα. Και αυτός... Τι κάνει, κάτω βρέχει. Έχει μια μουντάδα, έχει ένα κρυουλάκι. Εδώ ανοίξαν οι ουρανοί, όλη την νύχτα έβρεχε και βρέχει. Άστα να πάνε. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε αυτή την κατάσταση. Ναι. Βέβαια είναι καλό γιατί τώρα που καθόμαστε και είμαστε αραχτοί μπροστά στις τηλεοράσεις μας, δεν έχουμε άγχος άμα θα πρέπει να πάμε για μπάνιο, ζεσθενόμαστε. Τα βλέπουμε ωραία τα ματσάκια. Το τάμπρες, κοτσίλε και ατολάκ, παραμόνιο, βίπι, το τάμπρες, κοτσίλε, ντε λαμάγκε, ντε βοταμίκ, άντε και ξύγε, τα λελέτη, έντρε, καργά, ντε μάγκε, και η άγγελο, πατημέντο, φομποντάργελε. Καημένα σε μέσο που δώσε. Τι σου με λέει να πάθεις από κακουριά τέσσερα. Τα νιάτα σου να χάσεις ρε φούλα πως το αντέξες. Τον άντρα σου να χάσεις την άδα σου την ομορφιά. Στη φυλακή να χάσεις είπε την λαλήσανε. Τα τραμ κυκλοφορήσανε. Εγώ με το κορίτσι μου στους δρόμους τριγυρνάω. Παραπατώντας και ίδιο με το τσαρζί μου πάω. Αυτά.
Είσαι εντάξει, δεν με. Ένα καταπληκτική ρεμίξ. Ένα ρεμίξ. Τι ρεμίξ αυτό ήταν. Σεργιάννη στο πεντάγραμμο ήταν, δεν ήταν απλά. Ναι, άμπρα, καλά το είπε. Μα εντυπωσίασε. Συγκλονιστική παρουσία. Δεν έχουμε λόγια. Πριν το δω, το διάλειμμα θα βάλει ένα τότε πρέσβη. Καλά, εννοείται. 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 Φίλια. Τι έχει πρωινό σήμερα, ποιο είναι το μπραντ μα. Δεν έχω μια κονσέρβα ρέγκα, θα ανοίξω με λίγο μέλι. Ψωμί, κανένα βραστό αυγό και αυτά. Ρέγκα με μέλι. Τι, πώς γίνεται αυτό. Το γλυκό με το αλμυρό. Μάλιστα, ρέγκα με μέλι. Έχω φάει μαγιονέζα με σοκολάτα, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι. Εμένα λόγος δεν με πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά, πάμε δυνατά. Εντάξει, δεν το περίμενα αυτό. Έχεις δημιουργήσει αγόρι μου κίνημα. Σχολή, κανονικά. Παίρνουμε στα αθλητικά δίχολα και τραγουδάμε. Γιατί αυτό είναι, αυτός είναι ο τρόπος ζωής. Ζωής, ζωής, έκφραση. Ναι, φτάνει. Εντάξει, τα λέμε, τα λέμε, τα λέμε. Τα λέμε να τραγουδήσουμε και λίγο, έτσι. Να γίνουμε και λίγο επτανήσι. Να τα λέμε όλα τραγουδιστά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα από ενθουσιασμένη Σταυρούπολη. Τι άλλο να ζητήσεις από τη ζωή σου. Μετά από αυτό που μείνει με το τηλέφωνο στο χέρι έτσι αποσβολωμένος. Άκουσα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα αυτά από το τηλέφωνο που μας τρέλανε. Εντάξει, δεν το περιμέναμε. Δεν το περιμέναμε. Τι ήταν αυτό τώρα, ανατρίχιασα εγώ. Εγώ και εγώ, τον εκμηδένισε, τον εκμηδένισε. Αυτό το πότ που μπορεί να τους βάλεις και τους δυο μαζί για να βγαίνει μια ο ένας, μια ο άλλος, μια ο ένας, μια ο άλλος. Όπως σωστά λέει, το Μούντιαλ, εγώ λέω αυτό το τρίμερο το εορταστικό στην πόλη μας, γιατί είναι τρίμερο εορταστικό που κάνει μια σειρά εμφανίσεων, να το κάνουμε το Ρόντιαλ. Το Ρόντιαλ. Τα Τωρόντια. Είναι θεσμός. Θα γίνεται δύο φορές το χρόνο κάθε εξάμηνο, χειμερινά σαν τον Ολυμπιάδα, χειμερινά και θερινά τα Τωρόντιαλ, και να έρχεται κάθε χρόνο δύο φορές. Επίσης αυτό που διαπίστωσα σημειολογικά, με λεξάριθμους και όλα αυτά που είμαι μεγάλος αναλυτής, είναι ότι δεν είναι τυχαίο ότι μένει ο Τωρόντο στη Ροτόντα. Ψαχτείτε, τι μας κρύβουν. Τι μας κρύβουν. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Τα γραμματισμοί. Το θυμάσαι, Μπάμπε, αυτό το παιχνίδι, το βιντεοπαιχνίδι που παίζαμε στα ηλεκτρονικά, ξέρω εγώ, το Crazy Taxi. Ναι. Όχι, στα υπολογιστές τα παίζαμε αυτά. Εκεί για 500 μέτρα, ξανά 300. Ναι, τόσο. Πάλι μεταξύ ήρθε. Προφανώς είδα πάνω μεταξύ, πού το ξέρετε. Εγώ σε είδα από κάτω, αλλά σε περίμενα την πόρτα, αλλά έφυγες. Ναι. Μεγάλη μπάλα. Εντάξει, τίποτα. Άντε, φίλια, πάμε δυνατά. Το ρεκ το πάτησες. Ναι, εννοείται. Άντε, τσάω. Γεια. Εννοείται με ρεκ, είναι καταγεγραμμένα όλα. Τι να πούμε, έτσι άμα ξεκινάει η μέρα σου, μετά δεν έχεις ανάγκη για όλα τα υπόλοιπα. Γιατί λόγω επειδή είσαι από τις 6 το πρωί. Γιατί με ξύπνησες πρωί, αυτός είναι ο λόγος. 2-31-02-87-38 για όσους θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την πρωινή ήρεμη και συνετή κατάσταση την οποία έχουμε διαμορφώσει εδώ και 4 χρόνια. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνούμε διαρκώς με οτιδήποτε χαζομαρούλες διακρίνουμε και ανακαλύψουμε στα παγκόσμια τα ίντερνετια. Είναι Τρίτη 19 του μηνού, πάει σιγά σιγά τον τρώμε τον μήνα αυτόν. Είναι ο Σίου Παϊσίου του Μεγάλου, οπότε μπορεί και να μην είναι. Αγίου Ζωσίμου Μάρτυρος. Εορτάζουν ο Παΐσιος, ο Παΐσις ή Παϊσία, ο Ζώσιμος, ο Ζώσης, ο Ζήσιμος, ο Ζήσης, ο Ζωσιμαίος, η Ζώσα και η Ζωσιμαία. Όλιος έχει ανατείλει από τις 6 ώρα το πρωί, θα δεις στις 8.50 σελήνη 6 ημερών. Στην βροχερή μας Σαλονικούλα, η Σαλονικούλα την οποία... Βέβαια μπορούμε, μου έδωσες μια πάρα πολύ καλή ιδέα στη συζήτηση που είχαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, φίλε μου, το Ρόντε. Ναι. Μπορούμε να αναπτύξουμε ένα νέο είδος τουρισμού, να μας ακούνε εδώ οι αρχές, οι ηθήνοντες, τον βροχοτουρισμό. Εγώ πρώτος. Ναι, διότι υπάρχουν ανθρώποι... Διαρκείας στο βροχοτουρισμό έχω. Βροχοτουρισμό, γιατί υπάρχουν ανθρώποι σαν τον Ρόντε απέναντί μου, ο οποίος... Τη φετινή, πόσο καιρό έχεις να δεις βροχή. Έχω να δω βροχή ειλικρινά από πέρσι. Στην Ιεράπετρα δεν έβρεξε ούτε μία φορά. Χτες έβρεξε δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος. Έχω μπλέξει λίγο, είναι λίγο θολό το τοπίο. Σαν το Μουντίαλ, έχει 2-3 παιχνίδια την ημέρα, έτσι. Ακριβώς, ναι.
Και ήταν, νομίζω ότι έκανα πάρτι δύο φορές την ημέρα χτες. Ή και τρεις, δεν ξέρω. Γιατί έρχεται εδώ και του λέω, αχ, είσαι και άτυχος. Έπεσες πάνω σε βροχή. Πάρτι έκανα εγώ. Δεν μου λέει τι λες. Εντάξει, Αράπετρα είναι το νοτιότερο μέρος από τα νοτιότερα μέρη της Ελλάδος. Τι ανάγκη. Είναι το νοτιότερο μέρος. Είναι το νοτιότερο, νοτιότερη πόλη δηλαδή να το λέμε. Της Ευρώπης. Της Ευρώπης. Λέγονται, ναι. Εντάξει, το νοτιότερο είναι νομίζω η Γάβδος. Μετέπειτα πηγαίνει. Ναι, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι η Ριζία, δεν κάνω λάθος, χωρίς να είμαι και σίγουρος. Αλλά σε πόλη έχουμε την Αράπετρα, οπότε εκεί άνθρωποι. Ψηλό αφρικανικό κλίμα έχουν. Ναι, αν κανονικά είμαστε Αφρική εκεί πέρα και αν γκουγκλάρετε σε μια φάση Ιεράπατρα, Λειψιδρία, πρόκειται να στην Ιεράπατρα να τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η πόλη. Ας πούμε. Δεν έχουμε νερό, όπως παλιά η Αθήνα που βγαίνανε, το θυμάσαι αυτό που βγαίνανε οι εφημερίδες και λέγανε 30 μέρες ακόμη. Που κάνανε αντίστοφη μέτρηση κάθε μέρα. Μεγαλύτερη τρομοκρατία νομίζω δεν έχει υποστεί ο Ελληνικός. Εντάξει, λίγο και στο. Τότε και μετά. Πρέπει να ήταν. Με τη συμφωνία το... με τους εταίρους κτλ. Α, για τότε μιλάς. Αλλά εκείνο το πράγμα δεν το θυμάσαι καθόλου, δεκαετία του 80. 64 μέρες χωρίς νερό, 52 μέρες χωρίς νερό. Ήταν μέρες Ευρωμπάσκετ. Το 87 ήταν, βέβαια. Και να πω εδώ, να πω εδώ ότι έχω συμπληρώσει Πανίνη με την εθνική ομάδα του μπάσκετ. Έτσι είχε βγει. Με την ομάδα του μπάσκετ, χθες έφυγε από τη ζωή και ο Κώστας ο Πολίτης. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς με το που τελείωσε η εκπομπή, τότε μάθαμε τον νέο Κώστας ο Πολίτης. Μεγάλο ηλικία. Πόσο ήταν, 76, δεν κάνω λάθος. Από τότε δεν το λες και πάρα πολύ μεγάλο. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, Κώστας ο Πολίτης, ο οποίος ήταν ο προπονητής εθνικής που έφερε το τρόπαιο, άνοιξε ένα νέο δρόμο στην χώρα μας. Με ιδιαιτερότητες όσον αφορά την ιστορία του και τη μετέπειτα πορεία. Κυρίως με τον Γκάλι υπόθεση αυτό, έτσι. Έτσι, έτσι. Αρεσκόταν οι δημοσιογράφοι να εστιάζουν εκεί. Και να το αναλύω, χρόνια κράτησε αυτό. Όντως. Μέχρι και πρότεινος, ας πούμε. Πάλι διαβάζαμε άρθρα, οι σχέσεις του Γκάλι με τον πολίτη και τον Ατάλλο. Πέρασε και, και από την πόλη μας και από τη Θεσσαλονίκη μας ο Κωσοπολίτης. Νομίζω ότι το 1990 ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Δευτερολογός στο καπάκι. Βεβαίως. Πήρε να πω για τον προηγούμενο εαυτό μου. Ναι. Διπολικός. Ναι. Επειδή ζούμε ιστορικές στιγμές, Μπάμπη, εγώ προτείνω. Ναι. Τετάρτη, Πέμπτη να ξαναπαίξεις κονσέρβα αυτές τις δύο εκπομπές. Και κατευθείαν να μπεις για Σαββατοκύριακο με τα Παρασκευή. Και τέλος εβδομάδας. Δεν θέλει. Θέλει τιμή σε ένα και να αυτά που ζούμε. Σωστό. Θα κάνω εισήγηση, εννοείται. Σάμα και να δω και να τις βάλω, θα καταλάβει κανείς ότι λείπω. Μην νομίζεις. Δεν θα μπει κανείς τίποτα. Είναι πρώτη φορά που δεν γκρινιάξει κανείς. Μεταξύ μας θα μείνει, παιδιά. Ωραία, θα το κάνουμε μεταξύ κατεργαραίων. Δύο μέρες συνεχόμενες επανάληψη και την Παρασκευή θα επανέλθουμε. Και να πούμε λίγο και για τον Κώστα Πολίτη. Ναι. Αυτά που διάβαζα, γιατί εγώ εντάξει ήμουν μικρός, ήταν ο πρώτος που μας. Δηλαδή ήταν πολύ πετυχημένος προπονητής στον ΠΑΟΚ, γιατί μας είχε φτάσει μέχρι τους 4 εκείνη τη χρονιά και τελικό κυπέλου. Ναι, με Κνόρ Μπολόνια το 1990, Σουγκαρέι. Και αποκλείσαμε Ρεάλ και. Όχι, Ρεάλ δεν απέκλεισες, έπαιξες με Κνόρ Μπολόνια και αποκλείστηκε. Όχι, είχαμε αποκλείσει πιο πριν νομίζω. Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό, δεν το θυμάμαι. Και τελικό κυπέλου με Πανιόνιο. Όχι, αυτό ήταν με το που πήραμε το πρωτάθλημα. Με Άρη ήταν. Με Άρη. Εντάξει, αλλά... Άρη συνδυσμένα τα βουνά στα χιόνια. Θέλω να πω ότι... Καμιά λάθος πάσα θα είχε δώσει κάποιος και θα χάσω ΠΑΟΚ. Ναι. Ενώ ήταν πετυχημένο, δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα θα βγάζαμε κάποιο προπονητή που ήταν υπερπετυχημένο στην ιστορία. Καλά, σίγουρα, αλλά για το με τα σημερινά. Ενώ τότε αυτό έκανε την αρχή στην ουσία. Ναι, ξαναλέω. Έβαλε τον ΠΑΟΚ στο χάρτη και μετά έγιναν όλα τα άλλα. Μάλιστα, σωστό, 4. Έγινε, σε φιλούμε. Έγινε, τα λέμε. Τσαό. Καλημέρα στη Γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Να δεις που αυτή θα είναι η Κατερίνα τώρα. Καλημέρα. 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 Φίλε, αρχίζω. Θα αρχίσω να μαντεύω πλέον τις γραμμές. Ο Μερκούρης είναι εκεί, ο Μερκούρης. Όχι, ο Μπερτ Μακάρι, να το και ο Μερκούρης μαζί μας. Είναι ο Τουράντος. Τουράντο. Τι γίνεται, τι κάνετε, παιδιά. Καλά είμαστε. Γεια σου, Κατερίνα. Είχες κάνει live, Μπάμπη. Είχα ένα γάμο. Χθες, προχθές. Το γάμο μου, άμα γίνεται στο χωριό, θα έρθει να παίξει. Άμα γίνεται όμως. Θα σε καλέσω. Γιατί δεν γίνεται. Μπορεί να έχουμε κάτι άλλο, να μου το πει έγκαιρα. Κατερίνα, παντρεύεσαι. Θα το πω, έφτασα από την προηγούμενη, δεν πάμε. Ναι, να κανονίσουμε αυτό να πει. Δεν ξέρω. Τώρα έτσι το είπα, δεν το ξέρω σίγουρα. Αλλά μπορεί και αν. Ξυστάγνανε και αυτά δεν μου πολύ αρέσουν εμένα από γάμου και αραβών και τέτοια. Ναι. Δεν τα πολύ πάω. Ούτε εγώ. Αλλά όταν έχει παρέσει γνωστού που σε αγαπάνε και πρέπει να του θυμίσει, το κάνει το βλέπει. Τι να κάνει, αναγκάζεσαι να έρθουν να φάω, να σκάσουν εκεί τα κολόζωγα που λέγεται. Για να φάω.
Γιατί, για να φας, Ναι, να μην φάω. Μπριζόλες και παντζές. Ό,τι θες, σουτζουκάκια και φτεδάκια τα πάντα. Σου λείπουν αυτά, δεν σου στέλνει κάτι τα περάκι με... Μπα, μου λείπουνε, έχω ρέψει, Κατερίνα, μου έχω μείνει μόνο. Δεν θες να μαγειρεύεις μόνος σου. Πώς, δεν ξέρω, δεν ξέρω εγώ. Εγώ, εμένα μου λείπουνε οι πακετάδες. Οι πακετάδες! Όχι οι άνθρωποι, φέρνουν τις πίτσες, τα σάντουιτς. Άλλη αίσθηση, ρε παιδί μου, σου δίνει κάτι άλλο. Τώρα δεν ξέρω αν με κοροϊδεύει. Όχι, παιδί μου, αυτό, εννοείται. Αλλά είναι το πιο προσβοφόρο επάγγελμα, πακετά. Και το πιο άνετο. Κάνει τη βολτίδα σου, μα δεν ξέρει το αντιλήξει σου. Ο τελειβεράς και ο ταξιδιτής είναι αυτό το αλατοπίπερο στη ζωή όλων μας. Ναι, έτσι. Όχι, έτσι. Ο πακετάς περισσότερο. Εγώ αν ήμουν άντρας, δηλαδή, και μου λέγανε θέλεις να δουλεύεις μέσα στο ταξίδι σου, πακετά. Πακετούδα ήσου. Θα μπορούσα να δουλεύω γιατί είναι ωραία απασχόληση. Ωραία, τι είναι, ωραία. Ωραία απασχόληση. Ωραία απασχόληση. Μια χαρά. Part-time, όχι. Ναι, εντάξει, κι άλλο. Τι θα κάνω σήμερα, 2-3 ώρες. Α, πεταχτώ λίγο να δώσω 4-5-10 πακέτα. Δεν κάνω 15-20 ευρώ. Δεν ξέρω πόσο πάνε αυτά. Εντάξει, τόσο, ναι. Κανένα ευρώ την ώρα παίζει να παίρνουν οι πακετάδες, δηλαδή. Υπάρχουν και πακετάδες που δεν παίρνουν και τίποτα. Τέλος πάντων. Αλλά προσοδοφόρο επάγγελμα, όντως. Μα έχει εξεκάνει. Όχι, δεν ξέρω να οδηγάω. Αλλά κι εγώ θα ήθελα να είμαι πακετάς. Κι εγώ έχω κάνει delivery και ξέρω, έχω κάνει. Ναι. Τι λες? Πήγαινες από το σπίτι σου στο σταθμό με το μηχανάκι. Με το μηχανάκι. Στο δρόμο θα πετούσε καμιά τυρόπιτα, καμιά μπουγάτσα πρωινή κάπου. Εντάξει, σε κάποιο θα πήγαινε. Εδώ έχει και μπουγάτσα τζίρικα, έχει και μαγαζιά. Πακετάδες δεν έχει. Υπάρχει έλλειμμα, κυρίες και κύριοι, αναδεικνύουμε το. Ναι, στη Θάσο. Ένας φίλος εδώ που έχει πιτσαρία με το μηχανάκι τη φέρνει. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν πακετάδες στη Θάσο, αναδεικνύουμε ένα πρόβλημα. Αν ακούει το κράτος και η πολιτεία που όλα τα έχουν προδότες. Προδότες, πήρατε τους πακετάδες. Προδότες πήγα... πολιτικοί είστε. Πού είστε να φέρετε πακετάδες. Ναι. Εδώ, Παπί, θα γίνει Hollywood το νησί, γιατί έχει πολύ κόσμο γνωστό, επώνυμο. Έρχονται κρυφά, βέβαια. Κρυφά, ναι. Όπως στη Θάσο, ποιος μπορεί να την επισκέφτηκε, δηλαδή τη Θάσο. George Clooney. Ναι, κάποτε είχε έρθει ο Ρίτσαρντ Γκιρ, μετά έρθει ο Κόπερφιλντ, διάφορα. Στη Θάσο. Δεν θυμάμαι κιόλα. Μάλιστα. Με το τέτοιο με το αλαμυγό του, πώς το λένε αυτό, είχε έρθει ο Ρίτσαρντ Γκιρ και κοιτούσε. Δεν είναι. Τα πετρέλαια, μήπως ήρθε να μας πάρουν τίποτα αυτή κάτι. Ναι, ναι, τι άλλο θα σε πω, τι άλλο είναι από κι αυτό. Καλά, μωρέ, τι όλη την ώρα βρέχει. Εδώ δεν ήρθε ο Κλούνι πάντως με τη θαλαμυγό. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Πάντως με πακετάδες είμαστε καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Πηγαίνουν δεν σ' ακούω καλά όμως, έχει νεύρα σήμερα. Έχω νεύρα. Γιατί άργησε η πακετάδες, τον περιμένεις πόση ώρα έχουμε παραγγείλει εδώ για να μας φέρουν ένα καφέ και άστα να πάνε, Κατερίνα μου. Μπάμπη κουρά, γιατί πάλι τη ζωή αυτό απαιτεί. Σε φιλούμε, σε αγαπάμε, σε λατρεύουμε. Σε Κατερίνα. Εκπομπή ανάπτυξη. Εκπομπή σκέτο. Καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Ευθύμη. Που αν γίνει αυτό που λέει, ναι, νομίζω ότι πάμε για το απόλυτο σήμερα. Να βγει, λέει, και ο Πάφη. Ο Πάφη βγαίνει όμως σε συγκεκριμένες στιγμές. Τώρα να μας ρίξει ένα παλιό ρεμπέτικο. Όλα τα λεφτά θα είναι η εκπομπή. Ναι, χρειάζεται, αλλά αυτό δεν μπορούμε. Ίσως σήμερα που είναι το Οσίου Παϊσίου, Αγίου πλέον, συγγνώμη. Ναι, ναι. Καλημέρα, λέει, και καλή δύναμη, παιδες. Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας γράφει. Ας πάρει ο Παφούλιας. Επίσης ζητάει ο κόσμος, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Είναι ό,τι ορίσει, όπως ορίσει η ΕΠΑΕ. Ας πάρει, λέει, και ο Παφούλιας τώρα και σταματά τη δουλειά να συνέρθει από το ζώο. Δεν θα αποτρέψουμε, ας πούμε, κανονικά τον κόσμο μου την έρευνα. Μην δουλεύετε, δεν χρειάζεται. Ήταν η πιο συγκλονιστική παρουσία της Κατερίνας στην εκπομπή μας σήμερα. Την ακούω κάθε μέρα. Τέσσερα χρόνια μαζί συμπορευόμαστε. Σήμερα τα είπε έξω τα δόντια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρες. Καλώς τον. Είσαι ο MVP's. Batman ειδικός. Ο Sherlock Holmes των Ροδιδέων. Καλώς τον. Μεταγραφή, κυρίες και κύριοι. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μου λέτε. Δεν με λέτε, θέλω να μου πείτε τι γίνεται με την υπόθεση Ενέσα ορμόμηνης εκ του Τριαδίου. Ας πούμε, θέλω να μου πεις, ας πούμε τι γίνεται τώρα. Ακόμα περιμένω τον κύριο Φωτιάδη να έρθει, δεν έχει έρθει πουθενά, δεν υπάρχει στον κόσμο, δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ και 2 μήνες με έχουν κλείσει διατική να σφυρίξω το μάτς. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Πούντος να βγει τώρα στον αέρα, γιατί δεν βγαίνει ο Φωτιάδης στο τηλέφωνο. Να βγει τώρα αμέσως η Ενέσα, να βγει τώρα εκεί πέρα, να με εξηγείς γιατί η Καμήλης είναι στο Τελωνίο. Αμα. Πατμανίδης αρκού. Έλα, ξέρεις ότι είμαστε και κοντοχωριάνοι,
το ξέρω. Ναι. Όλα τα έχω μάθει. Ο Sherlock Holmes. Έτσι. Όχι Sir. Εννοείται. Sir Lock Holmes. Όχι Sherlock. Έτσι, 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 έτσι. Καλά είσαι, εντάξει. Σούπερ, σούπερ. Έτσι, φέρ το Φωτιάδη, φέρ το Φωτιάδη. Φέρ το Φωτιάδη. Εγώ είμαι, δεν βγάλω λίγο το Βερολίνο, πας τουρμάκι, φιλιά, καλημέρα. Ας καλημέρα. Γεια, γεια. Όπως, εντάξει. Πάμε, πάμε σήμερα για συγκλονιστική, κυρίες και κύριοι. Τι να πω, άμα βγήκε ο Φωτιάδης στο τηλέφωνο. Άμα βγήκε ο Φωτιάδης, εντάξει, εγώ θα κλειστώ εδώ πέρα. Όχι, θα μείνει εδώ για πάντα, θα σε βάλουμε ένα δωματιάκι. Στο Λίμπερ 107,4. Κάντε κάτι, μεριμνήστε να βγει ο φίλος μας ο Φωτιάδης στην εκπομπή. Να σου δεν το γνωρίζουν, παιδιά, δεν μπορούμε τώρα να σε ενημερώσουμε και σε Φωτιάδης. Θα πρέπει να ξέρετε και λίγο από τέχνη επιτέλους για να συνεννοιόμαστε. Ακριβώς. Τι να πει, σήμερα 19 του Ιούνιου τα έχουν αυτά. Να δούμε κανένα κόσμο ιστορικό γεγονός πριν. Είναι, λέει, Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Δρεπανοκυτάρωσης είναι μια σοβαρή μορφής ανεμία. Χθες, προχθές, τώρα που λέμε, πιάσαμε και τις αρρώστιες, ας πούμε, ξέρω, το πούμε και αυτό. Ναι. Ακούγα για ένα παίχτη, δεν θυμάμαι ποιας χώρας. Νομίζω ότι χθες ήταν αυτό, όχι, της Δανίας. Ο οποίος αποκάλυψε ότι πάσχει από αχρωματοψία. Πώς λέγεται, δαλτινισμό, πώς λέγεται αυτό τώρα. Έλατε. Πώς λέγεται. Δεν ξέρω. Πάσχει από αχρωματοψία με αποτέλεσμα αυτό που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάποια χρώματα. Ναι, ναι. Έπαιζε, λέει, η Δανία, φορούσε κόκκινα και το Μεξικό πράσινα σε φιλικό. Χίξει τι λάθος πάσες. Δεν έχει γελάσει τώρα αυτό το τέτοιο, αλλά το είχε αποκαλύψει μετά ότι δεν έβλεπε, δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα χρώματα των παιχτών. Το λέμε τώρα και σε κάποιους ποδοσφαιριστές που ξεσκίζονται γενικότερα σε λάθος πάσες, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Ναι. Πώς παίρνει στο στρατό χαρτί ψέματα ότι πας η μέση μου, αυτό δεν μπορώ να κάνω και τέτοια. Κάποιοι ας πάρουν και ένα χαρτί να το έχουν σαν δικαιολογία ότι παιδιά να έδωσε τη λάθος πασούλα. Γιατί δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τους παίκτες της ομάδας και τα σύμβολα. Από κοσμοϊστορικά γεγονότα, τι έχουμε σήμερα. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, λέει, απειλεί το 1827 όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Είναι η περίπτωση Νενέκου που έχει επικρατήσει και στη Νέα Ελληνική. Νενέκη, κάτι και δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Αλλά το λέμε, το αναπαράγουμε, ας πούμε και αυτά. Και εγώ δεν το ήξερα τι είναι αυτό. Μετά φλακίζα τον Κολοκοτρώνη. Εδώ φλακίσαμε τον Κολοκοτρώνη επίσης σε μια πολύ ωραία. Η Ελλάδα δρώει τα παιδιά της. Ναι, έτσι. Όσο κράτησε πιο το κόνιο, μια κατεβατό, μια λίστα κτλ. Όμορφα πράγματα. Έτσι, 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 έτσι. Για να συνεννοηθούμε. Στην εξορία ο Θουκυδίδης, ο άλλος, το ένα τώρα κτλ. Να μην τα λέμε. Έτσι, κάμερα έτσι. Σε μένα. Έτσι. Μικρόφωνο σε μένα. Κατά άλλα, κανένα άλλο έτσι εδώ κοσμοϊστορικό γεγονότο δεν είναι. Δεν έχει η ατζεντούλα μας από γενέθλια, ποιους αξίζει να μνημονεύσουμε σαν σήμερα. Το 1911 γεννήθηκε ο Στέλιος Φουσταλιεράκης. Για εσάς τους κριτικοί, πόσο σου ενδιαφέρει. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος. Ο Φουσταλιέρης. Ποιος? Ο Φουσταλιέρης που λένε. Δεν το ξέρω. Εντάξει, δεν είσαι hipster. Τα hipster που ανακαλύπτουν την νεοπαράδοση και τα λοιπά είναι από τους πιο γνωστούς παραδοσιακούς. Πρώο ξυλούρη εποχή, Φουσταλιέρης, έτσι, πρώιμη εποχή της κριτικής καταγραφής. Ναι. Μουσικής καταγραφής. Από άλλους ποιους αξίζει να μνημονεύσουμε, έχουμε κανέναν εδώ. Μιχάλης Ρωμανίδης το 1966. Το 1970 από άλλους ποδοσφαιρικούς, ο αγαπημένος της Κατερίνας Βουγιούκα, ο Αντώνης ο Ρέμος. Σήμερα η χαρά εδώ στον κόσμο που προεδράρα. Θα κάνει κόσμο. Ναι, είτε. Χειροκροτάει τις χούντες που θα απελευθερωθούμε τώρα στις 2-3 μήνες κτλ. Ποιους άλλους έχω, Αρκάντιους Μάλαρτζ 1980. Το 1978 ο Ντίρκ Νοβίτσκι. Τεράστιος, εννοείται. Μπάλα, λέω. Τίποτε δεν ξέρω τι είναι. Μπάλα, παιδί. Μπάλα είναι. Μπάλα στα χέρια. Αυτό, χέρια καλαθομπάλα. Την παίζει ακόμα, ε. Εννοείται, εννοείται. Μέχρι πότε έχει φτάσει 40. Παραπάνω από 40 είναι. Δεν γίνεται αυτό για τέτοιο επίπεδο παίχτη. Γιατί, ο Τζινόμπιλ είναι 42 είναι. 42. Ναι, στο NBA να παίξει 40. Απίστευτο, απίστευτο. Εντάξει. Συμβαίνουνε. Συμβαίνουνε και αυτά, συμβαίνουν και αυτά. Ο Δημήτρης Χιαλμάς σήμερα το 1986 το μνημονεύουμε. Ούτε η μάνα δεν το μνημονεύει τέτοια μέρα. Και ο Νίκος Κατσικοκέρης. Να. Επίσης το 1988. Η επετή που πρέπει να γνωρίζουν όλοι με αφορμή την 19η του Ιούνιου, την οποία περιμένουμε και σήμερα τις βροχούλες μας. Ασθενείς μεν το πρωί, με καταιγίδες το μεσημεράκι, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας προβλέπονται βροχούλες και αύριο τα ίδια, αλλά το πρωί μόνο, και σιγά σιγά θα αρχίσει να βελτιώνεται η κατάσταση.
Όπως μας δείχνει εδώ, το Σαββατοκύριακο θα βρέχει. Μεγάλη βελτίωση. Θα κάτσω εδώ μέχρι την Κυριακή, ας πούμε. Κοίταξε, αύριο μεθαύριο δεν θα έχει βροχές πολλές. Παρασκευούλα θα έχει ένα ψευτοήλιο, Σάββατο ήλιο κανονικό. Το βράδυ του Σαββάτου βρέχει, Κυριακή όλοι οι βροχές μας το δίνει εδώ. Έτσι κι αλλιώς έχει ακόμα παιχνίδια Μουντιάλ. Οπότε δεν μας απασχολεί αν θα πάμε ή όχι στις θάλασσες. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διαφημιστική ανάπαυλα με φυσικά κυρίες και κύριοι την παραγγελία του μεγάλου Δημήτρη από. Από την Μπούμπα στα είπε. Τι σε εγώ εδώ, Ντότα Πρες, πάμε. Ντότα Πρες, Ντότα Πρες. Τραγούδα. Ντότα Πρες κοτσίδεται. Τα άλλα είναι κάτι αρβανίτικα, δεν τα καταλαβαίνουμε. Ντότα Πρες, Ντότα Πρες. Ντότα Πρες κοτσίδεται. Τα ρούντα, άμαθα και εγώ το πούσουμε κάθε μέρα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή. Στον Λίμπερο 107,4, 6 και 37 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε σιγά σιγά τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει στην παρεούλα μας την πρωινή. 2310 287 και 38 τηλέφωνο επικοινωνίας για το show, το τραγούδι. Σήμερα ούτε ένα τραγούδι μας είπες, τίποτα. Έχω ετοιμάσει δύο τραγούδια, μην ανησυχείτε. Εντάξει, στο κλείσιμο της πρώτης και στο φινάλε. Έχω έρθει προετοιμασμένος, δεν θα είναι on the fly κτλ. Όχι, αυθόρμητα κύριε και κύριοι, πρόβες. Έχω κάνει πρόβες κανονικά, ωρών, μη σου πω ημερών. Έτσι, δηλαδή πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Κατά τα άλλα, Μουντιαλάκι. Συνεχίζουμε κανονικότατα, τρία παιχνιδάκια και χθες. Αυτό που κυριάρχησε νομίζω ή το. Ο αγώνας της Αγγλίας, η Αγγλία που τίνει να γίνει μια μικρή Ελλάδα τρομποτινά. Τώρα που δεν έχουμε και την χώρα μας στο Μουντιάλ. Πού το πας ακριβώς. Να καταλάβεις, για να ξεχαρμανιάσουμε. Έχουμε πάρα πολύ στεναχωρημένους που. Γιατί η εθνική μας. Η εθνική Ελλάδος είναι η ομάδα που αγαπάμε να μισούμε εδώ ως χώρα. Κανένας δεν είναι οπαδός, ακόμα και όλοι αυτοί που είναι, ρε παιδί μου, έτσι ιδιαίτερα φιλαπροσκύμενοι ως προς την έννοια. Οπαδός, η εθνική Ελλάδα οπαδούς δεν έχει ούτε έναν. Απέκτησε, αλλά τους έχασε. Ναι, στην πραγματικότητα. Δηλαδή, κάποιος δεν θα σηκωθεί από εδώ να κάνει χιλιόμετρα, κάναμε πάλι και τέτοια. Όχι, υπάρχουν κάποιοι, έτσι. Εντάξει. Κάποιοι. Υπάρχουν κάποιοι που πληρώνονται από κάποιους, με λεμονόματα. Εντάξει, οκ. Okay. Έτσι κι εγώ ξέρω, ωραίος θα ήμουν. Αμέ. Μια χαρά. Η Αγγλία, βέβαια, είναι η δεύτερη τάξη ομάδα με κόσμο στην χώρα μας. Πάρα πολλοί αγγλόφιλοι υπάρχουν. Ναι. Λόγω επειδή Premier League. Ότι το αγγλικό πρωτάθλημα έχει ιδιαίτερο έρισμα εδώ στην χώρα μας και κυρίως σε ηλικίες. Στις ηλικίες άνω των 35. Ναι. 35-50, εκεί παίζει πάρα πολύ το αγγλικό ποδόσφαιρο. Μα χτες τα είπαμε, ρε παιδιά. Η Αγγλία είναι η ομάδα με την οποία κανείς δεν κοιμήθηκε ποτέ. Έτσι. Έχει ένα ιδιαίτερο μπρίο, ένα ιδιαίτερο ταπεραμέντο. Σαφώς. Ταιριάζει μέσα σαφώς, στην δικιά μας την λογική. Αυτό του φωνακλά, αυτό του υπερβολικού. Του φαφλατά, πάμε να το πάρουμε. Ναι. Κανονικότατα. Ναι. Και το είδαμε χθες. Πολλοί κόσμος παρακολουθούν τα παιχνίδια και έξω, φυσικά και στο σπίτι του. Και νομίζω ότι μας δικαίωσε η Αγγλία. Άλλα λέγαμε χθες. Ένα εύκολο 3-0 και τα λοιπά. Ναι, εμφατική εμφάνιση. Όχι, μας δικαίωσε όσον αφορά το δικό σου. Τα δικά σου τα λεγόμενα. Ότι με την Αγγλία δεν κοιμήθηκε κανένας. Και δεν πρόκειται να κοιμηθεί ποτέ. Με τίποτα. Ξεκινάει το match. Καλά, εννοείται έχω παίξει σκόρερ Sterling. Μπράβο, Μπάμπη. Εγώ φταίω που έχασε εκείνο μπροστά. Δηλαδή, τι. Φανταστικό τελείωμα. Φανταστικό τελείωμα. Το είδα. Μεγάλου παίκτου. Ναι, θα την κάνει τη φάση. Θα έχει τις στιγμές του μέσα στο παιχνίδι. Αλλά δεν ούτε καν. Ξεκινάει η Αγγλία, πιέζει τρομερά. Ένα πρώτο δεκάλεπτο. Καταιγιστικό. Σκοράρει με τον Κέιν εκεί στο 7. Αισθάνομαι απόλυτη μπαλαδόφατσα στο σπίτι. Μόνος μου που βλέπω το παιχνίδι. Λέω, τι λέγαμε το προαιρεί Θεοί. Τα λέγαμε. Καλά. Ετοιμάζεται εισαγωγή στα λεγακισμού. Εμείς θα σας πούμε για τα ποδόσφαιρα, για τα έτσι, για τα αυτά. Θα μιλήσουμε επιτέλους λίγο για μπαλίτσα. Και μετά το δεκάλεπτο. Μετά το 15. Πάμε όλοι πίσω. Πάνω ελευθερία. Πάμε όλοι πίσω. Να κρατήσουμε το 1-0 με Southgate εκεί στον πάγκο. Ο Southgate που είναι ο προπονητής και. Δεν ξέρω. Κανένας δεν ξέρει. Southampton ίσως από το όνομα. Μπορεί. Πίσω ισοφάρισε η Τινησία με ένα ηλίθιο πέναλτι του Walker. Εκεί κάπου εκεί. Αρχίσαμε.
Τι το σήμα, ακούς πάρα πολύ. Ακούς πάρα πολύ, εντάξει, χαμηλός. Thank you. Και κάπου εκεί πέρα άρχισαν να τα σφίξαμε. Ταχυπαλπίες, ανεβάσαμε πίεση, πήραμε υπογλώσσια κτλ. Ναι, ο μέσος Άγγλος φίλαθος νομίζω ότι με τον γκολ του Χάρι Κέιν αισθάνθηκε λίγο πρωταθλητής κόσμου. Έκανε πρόβες πώς θα σηκώσει την κούπα και πώς θα μανιγυρίσει. Προφανώς. Το ζητάμε. Εν τέλει στο 90 πάλι μόνο Χάρι Κέιν θα είναι. Δεν νομίζω δεν θα υπάρχει άλλο στη φετινή Αγγλία. Όπως... Ο Μίμης Μπενίσκος της του αγγλικού ποδοσφαίρου. Σαν κορμοστασιά και σαν χρώματα, ρε παιδί. Εντάξει, γιατί ο Μίμης Μπενίσκος δεν είναι σκόρα, δεν παστελούν τα τέρματα. Σε παρακαλώ τώρα. Έδωσε την νίκη στην Αγγλία. Δεν το περίμενα αυτό. Γιατί ρε, το σκεφτόμουν εγώ, λέω. Σαν κορμοστασιά, σαν φυσικ, α πούμε. Σαν... Γιατί ρε εσύ τώρα. Το νερό παραλληλισμό. Ναι. Χάρισε στην ομάδα του, χάρισε στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, στην νίκη με 2-1. Μας χάρισε και εμάς πληθώρα τίτλων και δημοσιευμάτων, έτσι. Όλοι το είχαν έτοιμο πώς θα κάνουν το λογοπαίγνιο με τον Κέιν. Εννοείται. Έγραψε ένα site Harry Kane. Εντάξει, γιατί μου ξέρουμε, έχουμε και lower. Harry Potter, ας πούμε. Α, Harry Kane, ο... Rocky like a hurricane. Έτσι ακριβώς. Άλλα site γράψανε, η Αγγλία έχει τον πρίγκιπά της Harry. Πολύ καλό. Έκανε. Γράψανε άλλοι, έκανε το χρέος της. Έκανε το Kane, επειδή στα γκρίγκλης ακούγεται σαν κάνε. Ναι. Θαυμάσιο. Είχε και εγώ περιμένω. Πες κάτι άλλο. Άλλο δεν ξέρω. Μου στείλανε κάποια. Πάντως το Kane σημαίνει μπαστούνια, δεν κάνω λάθος, στα αγγλέζικα. Εγώ έγραψα ότι αν ήμουν εφημερίδα, η Σάντι θα έγραβαζα τίτλο «Δύο και ένα Kane». Γιατί νομίζετε εμείς είμαστε καλύτεροι. Έτσι θα πονάνε τα. Δύο και ένα Kane, νομίζω ότι παίρνει το βραβείο. Εντάξει, ήθελα να είναι ένα, αλλά και πάλι και το δύο, σαν πλεονασμό. περνάει, καταλαβαίνει ο κόσμος. Βέβαια, όνειρό μου είναι ο Χάρι Κέιν να έρθει κάποτε να παίξει εδώ στην Θεσσαλονίκη σε κανέναν μακεδονικό. Για να γράψουμε επιτέλους και να πούμε το Νεαπολίτης Κέιν. Απαπαπαπα. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Μια πεις και εσύ ο καημένος, έτσι άρα το πρωί. Με αυτά που ακούς. Μου έχουν τα πέσει τα μάλια και δεν έχει πολλά έργα. Χάρι Κέιν ήταν η πρώτη του εμφάνιση σε Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν έχει παίξει. Και δείχναν και όλες, αρχίσαν και οι Άγγλοι, οι οποίοι είναι εντελώς δικοί μας, γι' αυτό αρχίσαν τους παραλληλισμούς. Σου λέει Wayne Rooney 11 μάτσε Μουντιάλ, ένα γκολ. Χάρι Κέιν, ότι ήταν ο βασικός επιθετικός τα τελευταία χρόνια της Εθνικής Αγγλίας. Χάρι Κέιν, ένα μάτς, δύο τερματάκια. Όταν σου λέω ότι είσαι κρυφοάγγλος. Κρυφοάγγλος, εντάξει, παρακολουθώ. Εντάξει, ήμουν εκεί, σχολίαζα τέτοια. Λατρεύω και εγώ να μισώ την εθνική Αγγλία. Ενώ και θέλω να προχωράει. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί να προχωρήσει. Με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο θα αποκλειστεί. Αυτό είναι ακριβώς. Δηλαδή, πήραμε τώρα το τρίποντο, κάνουμε πρόβες να σηκώσουμε την κούπα με το Βέλγιο. Δεν είμαστε στον όμιλο. Νομίζω. Με το Παναμά. Εντάξει, ο Παναμά δεν μπορεί να αντισταθεί. Δεν δείχνει πραγματάκια. 8-0 θα δείξουμε εκεί. Έχει με το Βέλγιο. Ναι, αλλά εντάξει, άμα πάρουμε και τον Παναμά, προκριθήκαμε. Το θέμα είναι το χ με τον Παναμά που θα φέρει. Δηλαδή, Βέλγιο-Αγγλία. Θα χάσει από το Βέλγιο, πέσει η Αγγλία. Στάνταρ. Θα χάσει από το Standard. Βέλγιο. Η Νησία θα κερδίσει τον Παναμά, θα είναι στο 3-3. Ξέρω εγώ σε βαθμό. Θα βάλει και τα γκολάκια. Θα πάει η Αγγλία, θα φέρει ένα χ με τον Παναμά. Θα πάρει και ένα χ την Ισία από το Βέλγιο. Και... Όχι, μόνο θα στου 16 με το ζόρι δεν πρέπει να αποκλειθεί και μετά θα γίνεται. Στα νοκάουτ θα γίνονται τα καλά. Πάντα στα νοκάουτ γίνονται τα καλά. Καλά, μέχρι τώρα πλέον δεν προκρίνεται καν από τα νοκάουτ. Νομίζω το προηγούμενο μουντιάλ δεν προκρίθηκε καν. Αν δεν κάνω λάθος το 14, δεν πρέπει να έπαιξε. Νομίζω ότι απήχε. Απήχε, δεν ήταν καν. Ναι, είχε αποκλειστεί από τα προκριματικά χωρίς να είμαι και σίγουρος. Εντάξει, οκ. Τότε αποκαταστάθηκε η τάξη. Επίσης συγκλονιστική περιγραφή. Από Βασίλη Μπακόπουλο, έτσι νομίζω λέγεται. Ναι. Το κράξιμο που έριξε στο Στέρλινγκ. Πόπο νέρες. Σαν να του, σαν είχε προηγούμενα κανονικότερα. Στέρλινγκ, με θυμάσαι ρε, από αυτά να πούμε, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα σου παρακαλώ να μου τι κάνεις τώρα. Τέτοιο κράξιμο, δηλαδή ούτε σε, ξέρω εγώ, να έχει χωρίσει με την γυναίκα του, να αφήνουν πίσω παιδιά σπιτικά και να έχουν χωρίσει πολύ. Πολύ άσχημα, με μαλώματα, με ιστορίες, με τέτοιο τόσο κράξιμο. Εδώ βγήκε έξω ο Στέρλινγκ και τον έκραζε.
Ναι, είδε σαν αυτό που είχε πει ο Μανώλης Μαυρομάτης σε μια κορυφαία περιγραφή. Το θυμάσαι αυτό. Αστικός μύθος, αλλά έχει γίνει νομίζω. Το σέστιτσα, περιμένει ο Αναστόπουλος, σέστιτσα, περιμένει ο Αναστόπουλος, σέστιτσα, περιμένει ο Αναστόπουλος, σέστιτσα, γκολ, περιμένει ο Αναστόπουλος. Υπάρχει αυτή η μυθική καταγραφή, κάπως έτσι ήταν. Δηλαδή έπαιρνε την μπάλα κάποιος άλλος μέσα στην, μέσα στην ομάδα της Αγγλίας, εκεί στον, στο Στέλινγκ που τον τρώγαν και τα μυγάκια. Τι μυγάκια είχε ρε παιδί. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τόσο πολύ μυγάκι δεν έχουν. Είναι γιατί στη Ρωσία. Δεν ψεκάζουνε κύριε Μπάμπη. Δεν ψεκάζουνε. Στη Ρωσία του Πούτιν που έχουμε ξεκάθαρα μυαλά, μπορούμε να ψεκάσουμε. Τι είναι αυτά τα έχουν πει δεκαετίες πριν, εκεί δεν ψεκάζουνε. Μόνο σε εμάς εδώ τους υποταγμένους και τους προσκυνημένους. Ψεκάνουν, να τα λέμε πολιτική. Βεβαίως. Μόνο εδώ ψεκάζουν. Παγκόπλου συγκλονιστική ερμηνεία, αλλά ο καλύτερος όλων ήταν ένας δημοσιογράφος, αναλυτής ποδοσφαίρου, ειδικός περί των θεμάτων της, έτσι τον παρουσιάσανε, δεν ήξερα το όνομά του. Περί το θέμα, χρόνια ασχολείσαι με την Premier League, με το ένα με αυτό και τον άλλο. Ναι, χρόνια ασχολούμαι, ξέρω. Εσείς είστε και λίγο ποταπή. Έχω παρακολουθήσει αγγλικό ποδόσφαιρο και τα παίζω όλα στα δάχτυλα. Που ξεκινάει να κάνει την τέτοια, την ποδοσφαιρική του ανάλυση. Τον ρωτάνε για αυτό το 3-5-2 με το οποίο έπαιξε η Αγγλία. Σύστημα Ελλάδος το 3-5-2. Κλασικό σύστημα. Που το κατηγορούμε κιόλας. Είναι δυνατό να βγαίνεις με τρία center back, να πούμε και έτσι, όλοι οι θειασότητες του φαντεζί ποδοσφαίρου. Να ξέρουν το σύστημα. Αν θες να πάρεις αποτέλεσμα και να προχωρήσεις, με 3-5-2 θα πας. Σύστημα κατενάτσιο. Συμφωνώ. Τι θα πει και εδώ, ποιο είναι το 3-5-2, και εγώ το διάβασα. Μην νομίζω ότι το διέγνωσαμε στο παιχνίδι. Και λέει η Αγγλία, λέει με το 3-5-2 με αυτό, λέει. Έπαιξε καλά αυτό, είχε λέει πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Αν λέει και κάναν πολλά λάθη η αμυντική της. Προφανώς δεν ήταν καλή στα ντουμπλαρίσματα. Τα ακραία back που είναι back half δεν κάνανε προφανώς σωστό ντουμπλάρισμα αναμετάξει τον και γι' αυτό κάνανε λάθη. Είναι αυτή η ερμηνεία. Άξι, μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία με τους αμυντικούς σε κακή ημέρα ήταν. Εντάξει, η ανάγνωση να έχεις δει συμβαίνουν πάρα πολλά χρόνια ποδόσφαιρο. Έτσι θα τα οριοθετήσει τα πράγματα. Εν τέλει, τέλος καλό, όλα καλά. Επικράτησε τη Τινησία με το Βέλγιο να επικρατεί του Παναμά με 3-0. Οι δύο ομάδες ούτως ή άλλως ή το φαβορεί από νωρίς, από το ξεκίνημα ούτως ή άλλως από την κλήρωση. Και νωρίτερα στις 3 η ώρα το μεσημέρι η Σουηδία επικράτησε με 1-0, η βαρετή Σουηδία με 1-0 της Νοτιού Κορέας. Οι σκανδιναβικές ομάδες θα πηγαίνουν καλά. Δηλαδή η Δανίκη Σουηδία, αυτή που λέμε, ήθιστε να λέμε ως ξυλοκόπη, να τους παρουσιάζουμε και τέτοια. Καλά, το χθεσινό η Σουηδία δεν υπήρχε το μάτς, έτσι. Δηλαδή με το ζόρι. Έπρεπε να πάρει, ας πούμε, ένα τόνο σπόρια για να το δεις, ας πούμε. Ήταν αυτό που λέγαμε, σαν να είναι Κέρκυρα. Το Κέρκυρα, ξέρω εγώ, Λαμία που βλέπεις Σάββατο 3 ώρα μεσημέρι. Το Κέρκυρα Λαμία όμως δεν έχει τους οπαδούς, δεν έχει παράγοντες που μπαίνουν μέσα στο γήπεδο κτλ. Αυτά τα πράγματα τα γραφικά δεν τα έχει το Μούντιαλ, αλλά όταν έχει ένα σούπα το Μούντιαλ πρέπει να κοιμηθεί, δεν γίνεται. Γι' αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε. Στη Σουηδία, στην οποία δεν μετέχει ο Βέρμπλουμ, ενώ είδαμε ήταν ο Μπέρκ, ήταν ένας άλλος παίκτης πέρασε νομίζω από τον Παναθηναϊκό. Είχε έτσι ελληνικές παρουσίες. Είχε. Σαν το Ιράν βέβαια τίποτα έτσι. Καλά, εντάξει, το Ιράν είναι η αγαπημένη μας ομάδα, η αγαπημένη μας εθνική πλέον, με το έντονο χρώμα Super Link που παρουσιάζει. Για σήμερα το προγραμματάκι μας έχει στις 3 η ώρα το Κολομβία ή Ιαπωνία. Και η Νότια Κορέα τίποτα νομίζω. Που καημένη προσπαθεί. Κάνα και σέντρες. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δηλαδή, τι κάνεις ρε μεγάλε. Για άρα κάθε την μπάλα. Τι να κάνει. Τι να κάνει και αυτή. Να είσαι τώρα Νότια Κορέα. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Άνθρωποι του Θεού. Ας μην είμαστε ρατσιστέ κιόλα με τα ύψη και με τα τέτοια. Ναι. Κολομβία ή Ιαπωνία στις 3 η ώρα. Ο σημερινός κουβάς, να κάνουμε προγνωστικά στο τέλος. Μπορούμε να τα δώσουμε και τώρα, δεν υπάρχει ζήτημα. Θες να δώσεις. Κουβάς κανονικός, 0-0 θα το παίξω εγώ. 0-0. Δεν έχει έρθει μέχρι τώρα κανένα 0-0 στο Μουντιάλ. Θα έρθει. Σε λέω τώρα, για τους πονηρούς, για σκεφτείτε το, είναι τυχαίο. Επίσης μέχρι τώρα, λόγω επειδή είναι και πρώτη αγωνιστική, δεν έχει δοθεί καμία κόκκινη. Αχα. Μάλλον δύσκολα.
Άκουσα προχθές τον Κόλκα, ούρλιαζε, λέει δώρο, λέει δώρο, λέει η Νιγηρία 9,5 να πάρει παίχτης της κόκκινη. 9,5 απόδοση έδινε. Γιατί η Νιγηρία, αν είναι η Νιγηριανή και ούτω καθεξής, και ο Κόλκας θεωρούσε δεδομένο θα πάρουν κόκκινη. Αχα. Δεν συνέβη. Κόκκινη θα μπορούσε να πάρει ο Πρίγιοβιτς. Με αυτά. Σωστό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έχω παίξει βέβαια χθες να πάρει κόκκινη με κάποιος από πέναλτι. Και λέω εκεί που σφυρίζει το πέναλτι της τέτοιας, λέω θα το δώσω στον αγόρι μου κόκκινη να κάνουν τεράστια αυτή η πρόβλεψη. Έχω πλέον τόσο χαροκαμένος με τα στοιχήματα που βάζω ότι είναι άντε. Και λίγο αυτό. Στις 0-0 το βλέπεις αυτό, ε. Δεν θα κάνουμε τίποτα σαν Κολομβιανοί. Έχουμε τίποτα. Ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Αλλά λόγω επειδή μας αρέσει το Εσκομπάρ, αυτό το είδαμε και τέτοια. Και οι Κολομβιάνες είναι εκπληκτικές γυναίκες. Είναι οι πολυνίκες του θεσμού των Καλυστίων οι Κολομβιάνες. Δεν το ήξερα. Ναι. Πάνε και σαρώνουν όταν πηγαίνουν. Είναι, τι να σου πω. Η Βραζιλία του ποδοσφαίρου, αυτό, η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Κολομβιάνες έχουν τις περισσότερες κατακτήσεις στα Καλυστία αυτά. Miss Universe, Miss. Η Ιταλία δεν είναι πρώτη σε Μούντιαλς. Όχι, η Βραζιλία είναι. Η Βραζιλία είναι. Γερμανία. Τι είναι Γερμανία. Γερμανία. Όπως είναι η Κολομβία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Τι είπες για τον Πρίγιοβιτς. Για τον Πρίγιοβιτς, ότι ήταν για κόκκινη κάρτα. Πού το είδες τι αυτό. Στο ΒΑΡ. Στο ΒΑΡ, άμα αρχίζει και ΒΑΡ όμως. Να είσαι λίγο πιο διαλλακτικό. Ναι, άμα σας τα κάνει αυτά, κάνε ένα, να πούμε. Ποιος κάνει παίχτη του Ολυμπιακού, ποιον έχει τώρα έτσι. Ο Μιλιβόγεβιτς. Όταν ήταν ο Σέστιτς. Άμα τα κάνει αυτά ο Σέστιτς, θα σου λέγα εγώ. Ο Σέστιτς, Μπίλο Σέστιτς. Α, την τρίπλα την έκανες πάλι. Έτσι. Λοιπόν, τόσο. Θέλω να σε παρακαλέσω να είσαι πιο προσεκτικός με αυτά που λες για τους παίκτες του ΠΑΟΚ που συμμετέχουν στο Μουντιάλ, εντάξει. Μόνο για τον Πρίγιοβιτς είπαμε. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ που συμμετέχει. Γιατί ο Άρτα τι είναι, ρε φίλε, τον έχουμε πουλήσει δηλαδή και δεν το ξέρουμε. Θα δούμε, θα επιστρέψει, θα φάνει. Αν θα είναι στο κάλεσμα της. Αν θα είναι στον αγιασμό. Αν θα είναι στον αγιασμό. Στον αγιασμό λίγο δύσκολο γιατί είναι μουσουλμάνος. Καλή συνέχεια, παιδιά. Φιλιά, τσαου. Μας κατρόπωσε. Καλημέρα. 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 Καλώς τον. Όχι κόκκινο του Πρίγιοβιτς, φίλε. Εντάξει, είπα. Σωρία τηλεφωνημάτων εδώ. Γιατί ρε εσύ. Υπερβολικό λες. Άμα είναι να δώσεις κάτι όμως εκεί, ή δεν δίνεις τίποτα ή θα δώσεις κόκκινη. Όπως δεν έδωσε και τίποτα, ρε φίλε. Έδωσε κίτρινη, ρε. Το είδανε στο ΒΑΡ για να δουν αν είναι. Το είδε. Πάντως για κόκκινη δεν ήταν. Μάλιστα. Ίσως έπαιζα εγώ κόκκινη κάρτα και θέλω. Αυτό είναι ο ρόδρο τώρα. Άμα είναι να δίνεις κόκκινες έτσι εύκολα, ρε φίλε, θα έπρεπε μισή παίκτες να βγαίνουν έξω σε κάθε παιχνίδι. Γενικά σε αυτό το Μουντιάλ δεν δίνουν πολλοί κάρτες. Μόνο κάτι διαιτητές από την Αφρική. Αυτοί δίνουν έτσι λίγο τις καρτούλες παραπάνω. Το Μουντιάλ δείχνει, φίλε, πόσο χρήσιμο είναι το ΒΑΡ. Γιατί οι διαιτητές παίζουν πιο απελευθερωμένα, δεν παίζουν αυτό το άμα. Υπάρχει κάτι που δεν είδα, όχι, πάμε να το δούμε. Αν υπάρχει, το δύο το πέναλτι. Αν δεν υπάρχει, δεν θα δει τίποτα. Δικαίωση δηλαδή, Σαββίδη, που θέλει να φέρει μουντιαλικό σύστημα τεχνολογίας. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη σε κατακτήσεις μουντιάλ είναι η Βραζιλία με 5. Ναι. Η Γερμανία με 4. Παραπάνω για τη Γερμανία. Η Ιταλία νομίζω με 3. Μάλιστα. Και μετά με 2. Όχι, ποιος έχει 2. Η Αργεντινή έχει 2. Η Ουρουγουάη νομίζω έχει 2. Ναι. Εδώ θα μου πεις. Και η Αγγλία έχει παγκόσμιο κυπέλλο. Η Αγγλία έχει 1. Ναι. Τι να κάνεις. Εντάξει. Όπως και η Ελλάδα έχει Euro. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση Βαρούχας. Φιλιά. Τσαό. Να σκεφτούμε λίγο πώς θα είναι το ελληνικό ΒΑΡ όταν έρθει εδώ επιτέλους. Πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε, εντάξει, εννοείται δεν θα βγάλουμε άκρη. Δηλαδή, το κάνω εικόνα, ρε παιδί μου, και χαώνομαι. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Να είναι, ξέρω εγώ, η Νόβα, ποιος θα το δείχνει. Να είναι, ξέρω εγώ, να είναι στη σέντρα η παίχτε. Ναι. Και να είναι κάποιος με τυραντένιο φανελάκι μέσα. Φραπέ. Φραπέ, κανονικά. Πέτα κομπολό, ήταν βαρά και πολύ όμορφη. Μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Να βαράει μύγες και τα λοιπά στην έναρξη και τα λοιπά. Να μην γίνεται τίποτα σε όλο το μάτς. Και να το βλέπουμε μόνο στην έναρξη. Αυτό. Πολύ ωραίο. Αυτό δηλαδή. Θα δώσω, αν είναι, πώς γίνεσαι Βαρούχας σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. Θέλω να πάω να δηλώσω κι εγώ. Θα ήθελα να είμαι αυτός ο άνθρωπος με το φανελάκι μου. Πάρα πολύ. Και αν έχουμε δει τηλεόραση και ξέρουμε, νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι η γνώση σου πάνω στις διαιτησίες το κριτήριο για να σε προσλάβουν. Σαφώς και όχι. Τα πόσα 90 λεπτά έχεις παρακολουθήσει.
Έχουμε γράψει νομίζω πολλές εργατόρες σε αυτά τα, τα μάτς, έτσι, και έρχεται Πατανιάς νομίζω. Και αυτά, αυτό, αυτό και όχι. Εκεί, θα, εκεί και θέλω βάρ εγώ, όχι έχουμε, στα άλλα. Β' Εθνική δεν έχουμε δει εδώ τις καρδίτσες, τι είναι αυτά. Σας πω εγώ που έχω πάει με τον Πανσεραϊκό, εκεί που έχω ταξιδέψει εγώ. Ούτε στα πιο τελά σας όνειρα. Έτσι, έτσι. Καλημέρα στη Γραβούλα. Καλημέρα. Καλώς τώρα, καλώς. Καλώς τώρα. Τι λέει. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Καλά και εγώ. Χαιρόμαστε. Έπαθα μια νύλα χθες. Τι. Νύλα, εντός εισαγωγικό νύλα. Ναι. Νόμιζα το μάτι ήταν 10 η ώρα και ήταν 9 η ώρα. Δεν άκουσα λόγο επειδή που ενημερώνει. Και πάω στο καφενείο και βλέπω ότι είχα την τηλεόραση κλειστή στο σπίτι. Ναι. Και πάω στο καφενείο και πέφτω πάνω στο πέναλτι της Τινησίας. Εκεί είδα όσο είδα ρε παιδί. Εντάξει, δεν έχασες και πολλά πράγματα στο πρώτο ημίχρονο. Είδες τουλάχιστον το δεύτερο ρε παιδί μου, δεν το λες και νύλα τον αυτό. Εκτός αν λες ότι πήγα στο καφενείο. Εντάξει, και κάτσα μόνο 45 λεπτά. Τι γίνεται εδώ πέρα ρε παιδιά, λέω, μου λες 9 η ώρα το μάτς. Όλα τα μάτς είναι 9 η ώρα, απορώ πως την έπαθες αυτή την νύλα. Μόνο το Σάββατο ήταν 10 η ώρα, λόγω επειδή είχαμε 4 παιχνίδια. Έχω την εντύπωση ότι ξεκινάνε 10 η ώρα αυτό. Εξακολουθεί να την έχει αυτό, δεν είναι ότι. Να πούμε ότι από τώρα. Ακόμα και σήμερα. Μέχρι το τέλος, ναι. 3-6-9. Ναι, ναι, μέχρι το τέλος του. 9. 3-6-9. Ωραίο αυτό. 3-6-9. Είναι σαν προπαίδεια. Και μετά είδα το 300 Rise of an Empire. Ω, ταινιάρα, ταινιάρα. Ποιο είναι αυτό. Το 300 το 2. Α, υπάρχει βγει το 600 δηλαδή. Έχει βγει και 3. Υπάρχει 300. Δεν έχει βγει και 3, μην με τρελαίνεις τώρα. Τι λέτε ρε παιδιά, υπάρχει 302. Στο Google είδα ότι έχει βγει και 3. Δεν έχει βγει δυστυχώς. 302. Δεν παίζει ο Λεωνάιντας, όμως πέθανε. Rise of an Empire. Είναι δυνατόν. Παίζει ένα. Με μια ναυμαγία γίνεται μια αριστο. Να πα τρελάνε. Να μαγεία τσαλαμίνα, αυτό πες το και έτσι να μην. 302. Να χαζέψουμε ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά. 303. Δεν θα υπάρξει. Μάλιστα, σαν μου λες ο Ιησούς από τη Ναζαρέ το 2. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα. The Renaissance. Αυτή που ηγούνταν το πέρσι Κοστρατού. Ναι. Μου θύμισε αρχαία δαπίτησα. Α, μάλιστα. Τι αρχαία δαπίτησα. Πώς μπορεί να είναι δηλαδή. Η αρχαία δαπίτησα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της που έκανε πάρτι. Μαλή, βαμμένο μάτι. Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Στις αφικτιονίες, ας πούμε εδώ. Πήγαινα στη Μύκονο και κάνανε αφικτιονίες. Όχι στη Μύκονο, στη Δήλο. Ξέρω εγώ που ήταν εκεί τώρα τα θέρετρα. Αυτό ήταν ιερά μέσα. Μάλιστα. Να σε καλά, Κρίς μου. Σε φιλούμε. Τσαο, τσαο. Θυμάμαι μια τέτοια ταινία που λες αρχαιο. Αυτό δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Οι Τιτάνες, ποιο ήταν εσύ που είσαι και του σινεμά. The Clash of the Titans. Ναι, ναι, ναι. Όπου πολεμάν τώρα είναι ένας εκταρμάς. Εκεί Τιτάνες, Κύκλοπες, αρχαίοι Έλληνες. Πρέσπες, ναι. Πρέσπες μέσα. Και σε κάποια φάση ο μεγάλος ο πολεμιστής πρέπει να είναι ο Θησέας, νομίζω ο Ιάσονας, κάτι αυτό. Ο Περσέας, δεν ξέρω κι εγώ Περσέας, πώς. Ρε, ο Περσέας ήταν. Ναι. Γυρνάει και απευθύνεται στον καλύτερο του πολεμιστή και φίλο να έρθει να τον βοηθήσει στη μάχη και του κάνει μια «Hey, Σταύρος!» Τίποτα, έχουν φύγει μπίξες καωρικά. «Ο Σταύρος!» Φιλιά. Καλημέρα, τι φιλιά, ό,τι να είναι, αποχαιρετώ τη γραμμή πριν την πάρω. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, θα τελειώσει η εκπομπή. Καλημέρα. Καλημέρα. Έπρεπε να τα πω, έπρεπε να τα πω, συγγνώμη. Έπρεπε να τα πω. Τι τον είπες τον άλλο να πρωί-πρωί. Ότι δεν έχασε τίποτα από το πρώτο ημίχρονο. Δεν πας καλά. Να σου πω τι γίνεται στο πρώτο ημίχρονο. Ρίχτα, ρίχτα. Αυτός είναι το σουρωμένο το δεύτερο. Στο πρώτο. Έχει τον Βλάκα, το Στέρλινγκ σε άδεια εστία δεν βάζει γκολ. Ναι. Έχει τον άλλο τον Βλάκα, τον Λιγκάρτ που από τη μικρή περιοχή τη ρίχνει πάνω στο καλάμι του τερματοφύλακα. Έχει τον γκολ. Έχει τον τραυματισμό του τερματοφύλακα. Έχει τον δοκάρι. Έχει ένα τσουβάλι πράγματα που το δεύτερο λίγο δεν έχει τίποτα. Καλά τα λέει ο κύριος έτσι. Τίποτα. Καλά πας τώρα το πρωί. Μόνο για πρωινή εκπομπή είστε τελικά. Δεν ήθελα να το στεναχωρήσω τον άνθρωπο τώρα. Είναι και πελάτης. Ναι, είναι πελάτης μέσα. Δεν ήθελα να το στεναχωρήσω. Φιλιά, ευχαριστούμε. Τσάω. Έτσι ακριβώς. Λουτρό αλήθειας. Καλημέρα, καλημέρα. Μας το κλείσε. Εννοείται, εννοείται. 7 η ώρα κυρίες και κύριοι, ακριβώς ακούσατε μια σύντομη περιγραφή του. Δεν έχασε το πρώτο μικρό, εννοείται και τα πάντα. Καλά, δεν ξέρουμε, εμείς τα βλέπουμε τώρα, αλλά το
κάνουμε επίτηδες, είδες πως αυτά για να γίνουν, πάρει τηλέφωνο κανένα γίνεται τα παιδιά, τα γίνεται το χρήμα έτσι. Αυτά δεν τα χτίζει στην Οξφόρδη κανονικότατα. Λοιπόν, 7 η ώρα θα μας ρίξεις τραγουδάκι για να πάμε για διαλυματάκι και να βγάλουμε τα αγαπημένα μας ταξιά με την επιστροφή. Είναι λίγο μεγάλο, θα κάνω κανένα διλέπτο, οπότε μετά. Γιατί ρε παιδί μου, ρίχνω τώρα, εντάξει, η ώρα είναι 7, θα την ακούσουμε ότι θα είναι 7 και 2 σιγά τώρα. Κόντρα στους νόμους, ερήμου προφήτης. Σημάδια στην άμμο που απόψε θα σβήσεις. Ασπρό μαύρο μέλος, σκυφτός μετανάστης. Σταθμό στο ραδιόφωνο που πρέπει να αλλάξεις. Άξεις. Σου μοιάζει γαλήνη, που να βρω γαλήνη. Στον αδιανατέλο, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω. Πάμε ρε. Πάμε. Πόσο σε θέλω. Να κάνω εγώ το τρίτο. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη ώρα του Λόγω Επειδή, όπως πράττουμε καθημερινώς. Όπου κανένας δεν ήθελε σήμερα να βγει να μιλήσει. Βασικά γι' αυτό ήρθα σήμερα στην εκπομπή, για να ακούσουμε τα ταξιά. Την κυρίες στους δρόμους, αλλά ούτε ένας. Άσε τώρα, θα βγαίνω πρωί-πρωί στο Λίπερο να πω. Σε μεγάλο τώρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα, δεν ξέρω να μας περιμένει. Καλημέρα. Έλα ρε αγόρι. Έλα ρε. Σε περιμέναμε πώς και πώς. Καλημέρα, πάρα πολύ καλά, εσύ. Καλά, μωρέ, τα ξύπνησα. Τώρα, ζωάρα, 7 και 9 ξύπνησες. Τι κάνουμε, ρε. Τι κάνετε. Καλά είμαστε, εσύ, πόσες ώρες κοιμόσουν. Περίπου από τις 10 και μισή. Πόσο ζηλεύω. Τι ζωή σου να κάνεις. Τι ζηλεύει, μωρέ, φίλε μου, ζηλεύει. Μόνο άμα βρει κανένα γυναίκα μπορεί να ζηλεύει. Άσε τώρα τις γυναίκες εκεί, πήγες να κάνεις κούρα ξεκούρα. Ναι, τι έγινε, γυναίκα δεν έχει σήμερα. Δεν έχει γυναίκα, τώρα έχει μουντιάλ, έχει δεν ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε γυναίκα σήμερα. Εδώ μόνο αντρίλα, καψιμή να πούμε. Ο Άρκης ποιος είναι τώρα που μιλάμε. Ο Τορόντος. Κατάλαβε. Τι κάνεις εσύ, πώς πας. Καλά είμαστε, τι θα φάμε για πρωινό. Τώρα δεν ξέρω τι φάει έχει. Δεν ξέρεις, ε. Ή ψάρι, ή κρυσαράκι. Τι ωραία άρεση, τι ζωάρα είναι αυτή. Εγώ πάω το μοναστήρι σήμερα Γιονυσίου, ναι. Να τσιμπήσω κανένα τριαντάρι από εκεί. Γιατί, τι τριαντάρι να τσιμπήσεις. Εύρω. Τι λες ρε. Να έρθω κι εγώ άμα είναι να τσιμπάω τριαντάρια. Πλάκα άμα θες εσύ έλα. Θα με δώσουν τίποτα. Άμα κάνει τον ανάπηρο. τι γελάτε. Σ' αγαπώ. Ρίχτω. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ. Συνέχισε ρε. Σ' αγαπώ γιατί σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Μπράβο. Μόνος του είδες, χωρίς. Άλλο τραγουδάκι, άλλο. Να πούμε ακόμα ένα. Γιατί έχετε πατέρες από κάτω, μισό λεπτό. Ναι. Είμαι μόνος με το μπαλκόνι τώρα. Είμαι το 16 δωμάτιο. Πω, στο 16 δωμάτιο, ναι. Στο Άγιο Όρος και έχεις θέα. Το 13 το κελί. 16, ναι. Είμαι φυλακισμένος. Με ξέχασαν οι συγγενείς και φίλοι. Ναι, γιατί θέλω να σ' ακούσω κι άλλο, το ξέρω, σ' ακούω, πες, ρίχτω. Το 13 το κοινί. Είμαι φυλακισμένος.
Με ξέχασαν, με ξέχασαν οι συγγενείς και φίλοι. Το 13 το κελί. Μπράβο, θα σβήσει. Καταπληκτικό, πρωινό, έτσι όμορφο να μας φτιάξει. Τι άλλο θέλει να σου πω, πες μου τώρα πώς μου δείχνω, ό,τι θες εσύ, ό,τι θες, δεν μπορώ να σου προτείνω, ό,τι θες εσύ. Να πεθάνεις τα σοκάκια. Βαρβακάρι. Δεν το ξέρεις το τραγουδευτό. Όχι, δεν το ξέρω, ναι, για πες. Επειδή δεν το ξέρω καλά, ξέρω ένα πολύ πιο ωραίο τραγούδι. Αφιερωμένο, ναι. Αφιερωμένο όλες τις γυναίκες. Για να ακούσουμε, για όλες τις γυναίκες, κυρίες και κύριοι. Ο τραγουδιστής του έρωτα, ο νέος Γιάννης Πάριος. Όχι, δεν είμαι ο Γιάννης Πάριος. Είσαι ο... Ο Παφούλης Παναγιώτης. Έτσι, ρίχτο. Ακούω. Ναι. Με πώς λέγεται με το τραγούδι που μας θυμίζει, το ξέχασα το μυαλό μου. Για τις γυναίκες. Πολλά έχει, τώρα δεν μπορώ να σε βοηθήσω κι εγώ. Δεν σου έρχεται. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτές τις ζωντανές εκπομπές. Εγώ θέλω να βγάλουμε μια εκπομπή μαζί. Άντε, έλα από εδώ μια μέρα, σε περιμένει όλος ο λαός. Όταν θα έρθεις, όταν θα ξαναρθείς, αλλά εγώ τριαντάρια δεν θα δώσω. Δεν έχω τριαντάρια, άμα δεν έχει. Άμα δεν δώσει τριαντάρια, τι να κάνω εγώ μόνο. Σωστό κι αυτό, έτσι κι αυτό. Δεν έχω να δώσω. Κάτι. Εσύ, γιατί με πρόδωσες, γιατί. Απόψε είναι. Τι θέα έχεις, λέω, απέναντι είσαι στο μπαλκόνι, στο 16 στο κελί απ' έξω, τι θέα βλέπεις, τι έχει εκεί το μοναστήρι που βρίσκεσαι. Θάλασσα. Ψάρε, άκου τώρα με τι κάνει ο άνθρωπος, τι ζωάρα. Είναι ξημέρωμα στον άθο, μαγευτικά μέσα στην ησυχία, τα πουλάκια τσίου τσίου και βλέπει απέναντι το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου μας. Και παίρνει τηλέφωνο στο λόγο επειδή έτσι. Μπαμπή, μας ταξίδεψες. Κατάλαβα ένα τραγούδι για σένα τώρα. Γρήγορα για να πάμε και στον επόμενο. Ένα ποτάνο ωραίο έπεσε μες στην παρέα. Μας το δωρήσαν δυο φίλοι που ήταν απ' το Καλαμάτα. Τον έλεγαν πάτα, το παιδί από τα σπάτα. Μου την βγαίνεις τα γεμάτα με έναν απ' την Καλαμάτα. Φιλιά, θέλουμε ποτάνια, παφούλια μάζεψε σακούλα. Σακούλα και φέρε μας. Τσάω. Τι να πεις μετά από όλα αυτά. Σοκ και δέος. Εντάξει. Καλημέρα στην γραμμούλα, αν μας περίμενε. Καλημέρα, δεν μας περίμενε αυτή. Καλημέρα. Γεια σας, παλικάρια. Γεια σας, γεια σας. Α, κύριε Κώστα, καλημέρα σας. Α, ο κύριος Κώστας. Τεράστιος κύριος Κώστας. Καλημέρα. Ο παππούλιας ο ηχορυπαντής. Όχι, κύριε Κώστα. Εντάξει. Χτες σας μνημονεύαμε, δεν ξέρω αν ακούγατε. Όσον αφορά τις τραγουδιστικές σας επιδόσεις κατά καιρούς που παίρνατε στο Μάριο. Ναι. Και ρίχνατε κι εσείς μια στροφούλα. Έτσι καλά, τα ψιλοκατάφερνα. Έτσι. Γιατί και εμείς το έχουμε γυρίσει το τραγούδι τον τελευταίο καιρό και αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάει τώρα. Είμαστε πάρα πολύ καλά εσείς. Ο παγκόσμιο κύκλο. Καλά, εγώ είμαι σε γενικές γραμμές ευχαριστημένος με αυτό που βλέπω. Λοιπόν, εγώ ενοχλήθηκα από την αλλίωση αποτελέσματος του παιχνιδιού με τη Βραζιλία. Δεν το είδα το συγκεκριμένο, δεν έχω άποψη, είναι η αλήθεια. Στον πρώτο γκολ γίνεται καθαρό επιθετικό φάουλ. Και σμπρώχνει τον κεντρικό αμυντικό της Βραζιλίας, σηκώνει το άλλο σαν τον μπαμ, σοφαρίζει. Σφάχτηκε η Βραζιλία δηλαδή. Μα το 2-0 έγινε ένα. Και στη συνέχεια μία ανατροπή διαρκείας, γιατί συνήθως οι ανατροπές είναι δεκάτων του δευτερολέπτου ή ενός δευτερολέπτου. Ναι. Αυτή η ανατροπή κράτησε γύρω στα 3 δευτερόλεπτα, γιατί όπως τον αγκάλιασε και τον γύρισε σβούρα, όσο να τον κατεβάσει κάτω, πέρασαν 3 δευτερόλεπτα. Και χθες είχαμε μία τέτοιου τύπου περίπου ανατροπή στον Γκέιν, και τον τράβηξε λίγο, τον έκανε ένα κεφαλοκλείδωμα. Ναι, του είδα, και απορώ δηλαδή.
τέλος πάντων. Τα αφήνουν αυτά πολύ, τα αφήνουν τα σκληρά, τα σφιχτά αγκαλιάσματα. Σαν πρώτη εντύπωση, δεν είναι άσχημο το θέμα, είναι σχετικά καλό. Κι εγώ είμαι σχετικά, σχετικά μέτρια, αλλά σχετικά ικανοποιημένος με αυτά που βλέπω και ευελπιστώ ότι στο... στα επόμενα παιχνίδια θα δούμε και καλύτερα πράγματα. Απλά έχω να πω το εξής, ότι είναι λυπηρό από το γεγονός ότι, ας πούμε, διακρίνονται δύο ποδοσφαιριστές εδώ και πολλά χρόνια, ο Ρονάλντο και ο Μέση. Λοιπόν, εξαιτίας του γεγονότος ότι δυστυχώς από τη δεκαετία του 50 μέχρι το 80 βγάζαμε πρώτα ποδοσφαιριστές και μετά αθλητές. Από το 80 και μετά βγάζουμε αθλητές πρώτα και μετά ποδοσφαιριστές. Μάλιστα. Εντάξει, έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο, είναι περισσότερο θέμα είναι τακτικής πλέον. Δεν είναι, ήταν γιατί είχαμε ποδοσφαιριστές αλάνας. Δηλαδή, για παράδειγμα τώρα, ο Γιώργος Οκούδας ήταν ποδοσφαιριστές αλάνας. Έτσι. Ο Μίμης ο Δωμάζος το ίδιο. Έχω πει κατά καιρούς εγώ ότι η τριάδα μεγαλύτερων Ελλήνων ποδοσφαιριστών, τουλάχιστον όπως αξιολογώ εγώ, ήταν πρώτος και καλύτερος ο Νεοτάκης ο Λουκανίδης, χωρεμένος. Δεν τους προλάβαμε αυτούς, δεν τους είδαμε δυστυχώς. Δεύτερος ο Μίμης ο Δωμάζου και τρίτος ο Μίμης ο Παπαγιάννου. Μάλιστα. Ο Κούδας δεν είναι μέσα σε αυτούς δηλαδή. Ο Κούδας είναι στην πεντάδα. Μάλιστα, πεντάδα. Κάνουμε ένα μπασκετάκι. Ο Κούδας είναι στην πεντάδα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές παίζαν το ίδιο μέσα έξω. Ο Κούδας έκανε απάδεις μέσα στην Τούμπα, αλλά εκτός έδρας κρυβότανε. Εκτός έδρας, όχι μόνο ο Κούδας, αλλά ολόκληρη η ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν μια άλλη ομάδα. Μάλιστα. Λούτρο αλήθειας, παρελθόντος. Μάλιστα. Κύριε Κώστα, έχω παραγγελιά εδώ. Μου στέλνει ένας φίλος ακροατής. Θα ήθελα να ακούσω ένα ρεφρενάκι, λέει, από εσάς. Πρωί είναι κλεισμένη. Μόνο ο Μάριος είχε αυτή την ευτυχή συγκύρια. Δυστυχώς, δεν θα έχουμε την τιμή να ακούσουμε τον κύριο Κώστα να τραγουδάει. Γιατί δεν πειράζει. Θα τραγουδήσουμε εμείς. Με ποιον είστε στο Μουντιάλ? Βραζιλία. Α, το καταλάβαμε, γι' αυτό κατευθείαν σφαγή της Βραζιλίας και τέτοια. Όχι, έχω πει. Ναι. Έχω πει ότι όποιος δεν αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο δεν είναι με την Βραζιλία. Α, μάλιστα. Θα πρέπει να λατρεύεις το ποδόσφαιρο για να είσαι με την Βραζιλία. Ο, καλό, καλό, καλό. Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα. Να είστε καλά, κύριε Κώστα, καλημέρα, σε ευχαριστούμε. Τσάου, τσάου, τσάου. Και άλλη φορά θα ικανοποιήσω. Έτσι, έτσι. Φιλιά, φιλιά, να είστε καλά. Καλημέρα στην Γραμπούλα, αν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς το να. Ήθελα να το πω, 8 λεπτά περιμένω, παιδιά, στη γραμμή. Έτσι, 8 λεπτά. Ναι. Έφτασα από το τέτοιο, ξεκίνησα, ξέρεις αυτό που λένε. Ναι, εντάξει, ναι. Τώρα, τι να λέμε τώρα, εντάξει. Αλλά μπροστά σε αυτά τα τηλεφωνήματα που είχαμε. Να σας πω κάτι τώρα. Ναι. Είναι λες και είμαι πρώτο τραπέζι πίστα. Ειλικρινά, γι' αυτό δεν έκλεισα. Καλτσάτο! Καλτσάτο, ακριβώς αυτό, παιδιά. Ειλικρινά τώρα, με όλο το σεβασμό, ανάμεσα στη μάχη Παφούλια και το Ρόντο, είμαστε με τον Παφούλια. Και εγώ με τον Ρόντο Παφούλια. Τον έχουν σβήσει. Είναι Eurovision, έχει περάσει Eurovision το παιδί. Τελείως. Ο ελληνικός προκριματικός. Είναι ο Νότιο Μακεδόνης. Θα μας δώσει Βόρεια 12. Παιδιά, όλα γι' αυτό έχουν γίνει. Δεν έχει πάρει χαμπάρι. Θα πάρουμε στην επόμενη Eurovision Douche Point. Είναι ξεκάθαρο ότι το 12 είναι από τώρα κλειδωμένο. Που μέχρι τώρα δεν μας δίνανε ούτε πόντο, άμα το ψάξετε. Δίνανε. Μόνο με την Παπαρίζου να δώσανε. Επειδή έχω τα πακέτα τότε. Eurovision έχω σπουδάσει. Ναι, και υπεραναλυτές. Αλλά θα τα δούμε. Του χρόνου θα είμαστε εδώ και θα λέτε. Eurovision, παιδιά, με πίτσα, έτσι. Προφανώς. Ναι, ναι. Όχι με κάτι, γιατί έχω δει και κάτι ανώμαλο στον σουβλάκια στην Eurovision. Φέτο, αν έδιναν οι γείτονές μας ένα δωδεκάρι στην Φουρέιρα, θα το παίρνε αυτή. Δεν δώσαν όμως. Του χρόνου όμως. Δεν,
Η Φουρέιρα δεν είναι δικιά μας. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά φέτος ήταν στα δικιά μας. Ήταν, εντάξει. Τι πρόβλημα έχουν αυτοί με την Κύπρο. Εντάξει, και εκεί έχει βόρεια και νότια. Κατάλαβες, γι' αυτό. Γι' αυτό πηγαίνει. Έτσι είναι το θέμα. Μάλιστα. Ωραία, παιδιά, μπράβο το μεγάλο Παφούλια, 30 ευρώ να πάμε και εμείς, Μπάμπη. Τι νομίζεις, το μοναστήρι να είναι καλά, δεν λένε. Εμείς όμως, εμείς άθεοι, χαϊβάνια. Κάτσε, γι' αυτό θα μείνεις φτωχός. Φτωχός γιατί δεν έχεις πνεύμα, καταρχήν, από εκεί. Αυτό που μετράει είναι μέσα η εσωτερική υπόθεση. Και σε αυτά είμαστε τίποτα. Χρεοκοπημένοι. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, φιλιά, παιδιά. Καλημέρα, μακάρι γελάσαμε. Τσαο, τσαο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Με ακούτε? Βεβαίως, βεβαίως. Σας ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Με ακούτε? Ναι, 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 σας ακούμε. Πρώτη φορά τηλεφωνώ στην εκπομπή σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Κώστα Σίμα από Μοντρεάλ. Συντοπίτης. Συντοπίτης, Καναδός. Και είμαι Κυρακλειδέας. Μπράβο, 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 Ρακλάρα. Μπράβο. Καναδάς ο Γαλανόλευκος. Στο Μοντρεάλ βέβαια μιλάνε γαλλικά έτσι και πολύ. Ναι, εδώ μιλάμε γαλλικά. Τι ήθελα να ρωτήσω, επειδή εντάξει δεν το πολύ παρακολουθώ το Μουντιάλ, ποιος θεωρείτε, ποια ομάδα θεωρείτε φαβορή φέτος? Την Αγγλία. Την Αγγλία. Γενικότερα δεν έχει φαβορή από όσο έχουν δείξει αυτό το Μουντιάλ, όλοι είναι σε μια ίση κατάσταση, έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Εγώ το έχω πει από την αρχή και θα εμείνω ότι η Αργεντινή θα το πάρει. Ναι. Απλά θα ήθελα να σε ρωτήσω, εφόσον είσαι και εσύ στον Καναδά, πώς νιώθεις που το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει στη χώρα μας? Όχι το επόμενο, το μεθεπόμενο ναι. Κοίτα να δεις, εγώ Έλληνας είμαι, απλά εδώ είμαι κανένα χρόνο, δεν είναι ότι είμαι εδώ, δεν είμαι Καναδός. Φρέσκο, καλά, εγώ, ναι, ο Καναδός. Ναι. Εννοείς θα γίνει στον Καναδά? Ναι, το 2026. Δεν το ήξερα καν. Ναι, γι' αυτό είναι το λόγο, επειδή, γι' αυτό ενημερώνει. Γι' αυτό ενημερώνει. Τι να σου πω, εντάξει, κοίτα, από ό,τι βλέπω τα τελευταία χρόνια... Δηλαδή όσο καιρό είμαι εδώ, γιατί εντάξει έρχομαι και πιο παλιά στον Καναδά, βλέπω ότι γίνεται όλο και πιο δημοφιλές το ποδόσφαιρο εδώ. Εννοώ το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ξέρεις ότι υπάρχει η Ηρακλής Ουρανό που έχει πάρει πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σε 5x5? Ούτε αυτό το ήξερες. Το Ρόντο όσες φορές έχω πάει, μια φορά είχα πάει εκεί στο Ντάνφορντ. Στον παράκι του Παπαθανασάκη. Σοβαρά! Για πες! Τον έψα... Όταν ο Παπαθανασάκης ήταν ακόμα πρόεδρος και ήταν στα καλά του. Και πήγες με... Και τη λέω τη σερβιτόρα, εντάξει, όλα καλά εδώ, έρχεται καθόλου τέτοιος ο πρόεδρος. Μου λέει, καμιά φορά έρχεται, εμφανίζεται. Πού και πού. Πληρώνει τον Μπαράκι, τους άφησε και κοιτώνγκες. Εγώ πάντως από ό,τι έμαθα τον Μπαράκι το έκλεισε τώρα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Ναι. Δεν ξέρω αν είσαι... καταρχήν το ξέρεις που ήταν τον Μπαράκι. Τον Μπαράκι ήταν κοντά στο Πανεπιστήμιο στο Ρόντο. Μάλιστα. Ναι, ναι. Και από ό,τι έμαθα, γιατί τώρα κατεβαίνω στο Σαββατοκύριακο το Ρόντο και λέω κάτσε να δούμε μπάσκετ το πετύχουμε. Έτσι. Αλλά από ό,τι έμαθα το έκλεισε τον Μπαράκι. Δηλαδή τα ρίμαξε όλα ολότελα, δηλαδή μια και καλή. Φαντάζεσαι τον Μπαράκι τώρα να το ξανανοίξουν οι πελάτες? Πώς την ομάδα την έχουν πάρει οι φίλαθλοι του Ηρακλή? Να το πάρουν οι πελάτες του Μπαράκι. Αυτό να μου πάρει. Θα πρότεινα να κάνουμε μια αυτόνομη θύρα 10 το Ρόντο Μοντρεάλ, μια συνασπισμό να ανοίξουμε τον Μπαράκι. Ο ερασιτέχνης. Και διαρκεία στο Ηρακλή στον Ρόνο. Υπάρχει κανονικά ποδοσφαιρική ομάδα 5x5 που σήκωσε κούπα. Αυτά τα λέμε. Πώς λεγόταν τον Μπαράκι του Παπαθανασάκη, τι όνομα είχε? Λοιπόν, τον Μπαράκι του Παπαθανασάκη λεγόταν Marquis of Grandis. Πώς? Τώρα είναι δύσκολο, λοιπόν. Ξαναπέστο. Μαρκίζ. Λοιπόν, το όνομα ήταν, το πρώτο όνομα ήταν Μαρκίζ, ναι. Ναι. Of Grambis. Marquis of Granby. Ο Μαρκίσιος του Γκράμπι, ας πούμε. Ναι. Κάτι ναι, τέτοιο. Ο με απόστροφη, προφανώς. Μάλιστα. Συγκλονιστική. Marquis of Granby. Συγκλονιστική, όμορφη. Λοιπόν, άμα το βάλεις τώρα αυτό. Ναι. Άμα το βάλεις εκεί τώρα.
The Marquis of Granby. Ναι. Στο Google θα το βγάλει. Μάλιστα. Εννοείται θα το ψάξουμε, θα κάνουμε ρεπορτάζ. Δεν μου λες τι καιρό έχει τώρα στο Τορόντο, στο Μοντρεάλ. Τώρα στο Μοντρεάλ έχει καμιά 20 βαθμούς. Αρκετή υγρασία, αλλά εντάξει, είναι καλά. Όσο έχει και στη Θεσσαλονίκη σχεδόν, μην νομίζεις. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς. Ντάσα, καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημα. Χαιρετισμού στην πατρίδα. Και πάνω απ' όλα για το ρεπορτάζ που μας έδωσε συγκλονιστικό. Δεν τα γνωρίζαμε τίποτα από όλα αυτά. Ντάσα, καλά. Χαιρετισμού στην πατρίδα. Χίλια χρόνια Ερακλής και χαιρετισμού στην πατρίδα. Φιλιά, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, αν μας περίμενε. Πώς δεν περίμενα, εντάξει. Μετά από όλα αυτά. Τέτοιες πληροφορίες τώρα να μην τις ακούσουμε. Marquis of Granby. Marquis of Granby είναι το όνομα του μπαράκι του φίλου μας, του Παπαθανασάκη. Μπαμπή, πρέπει να ξεκινάς λέει την εκπομπή σου. Ναι. Να λες καλώς ήρθατε στην πιο κάλτη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Έτσι. Τα έχουμε ξεπεράσει, έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Τώρα έχουμε ανεβεί σε διαστημικά. Είναι metacult αυτό. Τίποτα, δεν ξέρω. Είναι metacult. Καταρχή το ρώτο, ναι. Είδες ο ανταγωνισμός, έτσι. Τίποτα, έχουμε ξεκάθαρα δηλαδή, με τον Παφούλια. Μόλις ένιωσε ο Φάφη τον ανταγωνισμό. Την απειλή. Σε δίπλο του ταλέντο, την απειλή. Ναι. Εντάξει, τον έσκησε τίποτα. Με έχει σβήσει, δεν υπάρχει. Τον έσκησε από το χάρτη. Ντρέπομαι να μιλήσω τώρα. Επίσης, ακούγοντας τον Παφή, λέω ρε φίλε, πόσο μαλαμπίκου είσαι που δουλεύει. Για τον εαυτό μου το είπα κατά. Έτσι, ναι, εννοείται. Τι. Αυτή είναι ζωή, ρε φίλε. Εμείς αυτό σας δείχνουμε. Θέλουμε να σας βάλουμε σε άλλα καλούπια. Think out of the box που λέει και ο Μάριος. Τέτοια κατάσταση. You rose the occasion. Ναι. Ο φίλος του Μοντρεάλ, καλό ήταν αυτό το ρεπορτάζ να το είχε δώσει όταν έλεγε ο Παθανασάκης. Δεν ξέρει ούτε η μάνα μου τη δουλειά κάνω. Τότε να το έχει δώσει το ρεπορτάζ. Τώρα είναι αργά. Δεν άκουγε λόγο επειδή, γιατί στο λόγο επειδή εδώ αποκαλύπτουμε τα πάντα. Από τα μπάρε. Καταρχήν είδες από τα μπάρε. Θα πάμε να το πάρουμε εμείς, παιδιά. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάνε όλα. Θα το δουλέψουμε εμείς. Θα το δουλέψουμε εμείς το μπαράκι. Τελείωσε. Είναι στόχος ζωής. Πηγαίνω Μόντρεαλ. Κανονικότητα. Το ρόντο πίσω θα πάει εκεί πέρα να βάλει την εκκλησία. Φιλιά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Άντε, καλημέρα. Τσάου, καλημέρα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε τις καλημέρες του. Ακούει λιμπεράκι, εννοείται, μου έστειλε για και πιστήρια την συχνότητα μέσα από το αυτοκίνητο. Το φωτογραφία του αυτοκίνητου. Έτσι, για να δείτε, ακούει λιμπερό. Καλημερίζουμε την Μαρία που μας στέλνει φιλιά. Φίλε μου, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ τον μέγα εκτελεστή κύριο Τορόντο να πει και το δεύτερο άσμα, διότι σε 10 λεπτά φεύγω για δουλειά. Ευχαριστώ, φιλιά. Θα το πείσουμε, πάμε για διάλειμμα. Τώρα θες. Κάτσε να πάρουμε την γραμμούλα και θα το στο πούμε. Κλείσουμε. Καλημέρα. Batman. Έλα, αγόρι μου. Γίνεται. Oh. Χαμό σήμερα, τραγούδια, χορό, τσα-τσα-τσα. Το τα πρέσκο, τσίδε, κλιάτσο. Άκου, παρμόνιο είναι αυτό. Δεν το κατάλαβα. Εντελάμα, γκέντε, βοτανίκ. Άντε και εξηγείτε, αλεμετίκ. Έντρε, καργάντε, μαγγέντε. Και αγγελό. Πατημένο, φόβο, ταργελέν και να κλαψιάρει και να κλαψιάρει με βιολί. Καημένα θέλε σου που λέει ήσου με λένε να πάθεις από κακούργα πεθέδα τα νιάτα σου να χάσει. Ρε φούλα πως το άντεξες, τον άντρα σου να χάσεις, τα νιάτα σου την ομορφιά, στη φυλακή να μπάσεις, είπε την λαβήσανε, τα τραν κυκλοφορήσανε, εγώ με το κορίτσι μου, στους δρόμους τριγυρνάω, παραπατώντας και ίδιο, μέσω τσαρλί μου πάω. Είσαι θεός, τίποτα άλλο. Κλείσε με αυτό τα πρέσνε κομπάρα. Θα ρίξουμε φιλιά, τσάω, εντάξει. Δεν ξέρω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Μεγάλο talent show είναι. Εντάξει, σήμερα ξεφύγαμε, έχουμε πάει σε άλλα επίπεδα. Θα μπορούσε να γίνει βέβαια και πάμε πακέτο, να συναντηθούν όλα δύο Ηρακλήδεις από το Καναδά κάπου. Μόνο εδώ μπορούμε να είχαμε δύο Ηρακλήδεις από τον Καναδά. Πραγματικά. Ούτε στον Καναδά μη σε πω. Τον ίδιο.
Δύο και ένα πολύ φανατικό. Έτσι. Τι πάθαμε σήμερα. Ζορίζομαι. Δύσκολα, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Αφού είναι να πας και σε διάλειμμα, εγώ ήθελα να πω ότι ο Παφούλιας εκεί που σκέφτεται για να πει ένα τραγούδι για γυναίκες, έπρεπε να πει μια μπαλάτα για το χειμώνα. Σε κλείνω, ντροπή. Ρώτο να το τραγουδήσει. Ω Χριστέ μου. Τσάω. Καλημέρα και στην γραμμούλα μας, περίμενε. Θα δώσω απλά τα σέβη, εντάξει. Είμαι εδώ, ναι. Και έχει πάει εκεί που τη θέλουμε, γι' αυτό χαριζόμαστε, έτσι. Αλλά μιλάμε ότι, δηλαδή ποντάρεις άλογο κουτσό και πιένεις με ξέρω εγώ, άντε. Forecast, φιλιά, τσάω. Αχ, λοιπόν, διαλυματάκι για να έρθουμε μετά στο τελευταίο περίπου μισάωράκι μας. Σημαίες Ψωμιάδης αυτή τη δεύτερη μας ώρα. Σημαίες ομάδων και κρατών Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή. Λογότυπα επιχειρήσεων Banner Street Flags και Beach Flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. Και Intervenden βεβαίως με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Μας ενημερώνει για νέα σε το τι συμβαίνει στα στρατόπεδα των Βραζιλιών και των Γερμανιών ως επιτοπλίστων, αλλά και το τι συμβαίνει στο Μουντιάλ. Σήμερα προγραμματάκι είπαμε στις 3 Κολομβία, Ιαπωνία, στις 6 Πολωνία, Σενεγάλη. Ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική και εισερχόμαστε στις 9 στην δεύτερη αγωνιστική με τη Ρωσία να αντιμετωπίζει την Αίγυπτο. Μπορεί να δούμε καμιά βόμβα, θα τα πούμε αυτά άμα τη επιστροφή και μπορεί και να μην τα πούμε. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, κατευθείαν εδώ στο λόγο επειδή 7:41 πρώτα λεπτά, 2:31:02:87 και 3 οκτάρια για λιγουλάκι ακόμη εδώ στο πρωινό λόγο επειδή. Φυσικά και για όποιον τολμηρό θέλει να συμμετέχει στο, όπως μας λέει η Μαρία, Ελλάδα δεν έχει ταλέντο. Όμως το ταλέντο είναι διάχυτο. Σας ευχαριστώ, λέει, πάλι θα αργήσω στη δουλειά, εντάξει. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όμως ως δικαιολογία. Άκουγα αυτό τον καταιγισμό πάνω στο ελληνικό πεντάγραμμο. Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας γράφει: πραγματικό μαρτύριο, κατάντησε, φτάνει. Παρακαλώ να τελειώσει. Δεν αντέχω άλλο κλάμα. Πώς θα συνεχίζω τη δουλειά μετά. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας την Εύη. Πολύ καλημέρα και από μένα σε όλους. Τζάμπα, λέει, η πίτσα χθες το βράδυ, ντε με κληρονομικό χάρισμα, μας είχε δώσει Αγγλία την Ισία 2-0. Εντάξει, 2-1. Προέβλεψες τουλάχιστον την νίκη των Άγγλων, η οποία ήταν πύριος, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Καλό, να δείξουμε ότι κατέχουμε την τεχνογνωσία. Σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα, πάντα συντροφιά, οι σημαίες Ψωμιάδη. Σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, Banner Street Flags και Beach Flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2:31:0532-000. Σήμερα, σύν της άλλης, έχουμε και κλήρωση για τα προκριματικά του Champions League, του δεύτερου προκριματικού γύρου, εκεί όπου μετέχει ο ΠΑΟ και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του. Δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια που είχε πολύ περισσότερες ομάδες και είχε έτσι μια σχετική αγωνία. Τώρα έχει μόνο τον Άγιαξ και τη Βασιλεία. Δηλαδή τον Άγιαξ, όπως λένε όλοι, το θεωρούν πλέον δεδομένο. Oh, ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ θα κληρωθεί με Ολλανδική ομάδα. Αλλά εμείς θα κάνουμε τη διαφορά και θα πούμε ότι δεν θα πέσει με τον Άγιαξ. Έχουμε 50% πιθανότητες να δικαιωθούμε. Μου επιτρέπεις λίγο, Μπάμπη. Ναι. Θα μιμηθώ κάποιον, ναι, ραδιοφωνικό παραγωγό κάποιου ραδιοφώνου. Έτσι, που έλεγε, όταν λες κάποιοι σημαίνει θα πεις κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω: φέρτε μου τη Βασιλεία, ναι, να τη σκίσω. Φέρτε μου τη Βασιλεία να τη σκίσω. Ποιος το λέγει αυτό? Δεν μπορώ να πούμε, κάποιος. Μάλιστα. Αλλά το έλεγε για 2 ώρες. Φέρτε μου τη Βασιλεία να τη σκίσω. Μάλιστα. Αυτό. Γιατί αυτό. Το προαιώνιο μίσος με τη Βασιλεία, ναι, τα γνωστά, ναι, παίζω γέφυρες και τέτοια. Εκεί πάνω στα καντόνια. Δώσε, λέει, κλεισέ στο λαό σου καλημέρες από τον φίλο μας τον Θωμά, που κατάλαβε και το ραδιοφωνικό παραγωγό. Άρα, Θωμά, δικό μας παιδί. Είναι μέγιστος αναλυτής και σημειολόγος του αθλητικού ραδιοφώνου. Πρέπει να τον γνωρίσω τον κύριο Θωμά. Βεβαίως. Είναι μια άγνωστη παρουσία. Είπε θα έρθει κάποια μέρα στο στούντιο εδώ και θα κάνουμε μαζί εκπομπούλα περί κλισέ, περί ιστορικών αναδρομών. Όμορφα, όμορφα. Ναι, ναι, που έπαιζε ο Μπαλτίδης, ο Νόλης, τώρα πώς μου ήρθε ο Απολλών Καλαμαριάς, ο Τσολερίδης και κάτι τέτοιοι παίχτες. Τσολάκοβιτς. Καλά, είμαστε και εμείς φουλ στην άχρηστη πληροφορία. Αυτά τα παιδικά μας τα χρόνια. Έτσι μεγαλώσαμε και αποκτήσαμε όλα αυτά τα ψυχολογικά που έχουμε τώρα. Γιατί θυμόμαστε τα πάντα από δεκαετία 80 και 90, σε οποιαδήποτε ομάδα.
Χθες, ας πούμε, ανέρτησα εκεί μια πολύ ωραία φωτογραφία. Λίγο οι νέες γενιές δεν τα γνωρίζουν αυτά. Κόνιθο του Πολύζου και του Λούπου. Τα ιστορικά εκείνα χρόνια που παίζαμε στην, στην πρώτη εθνική. 2-31-0-287-3-8 για λιγουλάκι ακόμη μέχρι την ολοκλήρωση αυτού του λόγου επειδή. Που θα μείνει στην ιστορία, νομίζω ότι φίλε μου Τσορόντε έχει φέρει άλλη αύρα. Έχεις φέρει. Μακάρι να είμαι να δω κάθε μέρα, αλλά δεν γίνεται. Θα σε φέρουμε εμείς, θα σε φέρουμε, θα μισθώνουμε αεροπλάνο να έρχεσαι τουλάχιστον μια φορά πουλμαντό, την εβδομάδα. Πουλμαντό, πουλμαντό θέλω. Να μας βλέπεις εκεί στα νότια της χώρας, στο πιο νότιο κομμάτι, στην Ιερά Πέτρα, πιο κοντά από, την, από καθέναν στην Αφρική, οι οποίες αφρικανικές ομάδες δεν τους πάει αυτό το Μουντιάλ. Ενώ το παλεύουν, το κάνουν, έχουν υποστεί τρεις ήττες στο 89. Χτες η Τινησία, η Αίγυπτος με την, με την Ουρουγουάη και αυτή ιτήθηκε στο 89. Και ποια άλλη ήταν και το Μαρόκο. Τώρα δεν σ' ακούω. Τώρα δεν με ακούς γιατί σε χαμηλώσε. Okay. Το Μαρόκο με το Ιράν και αυτό έφαγε γκολ στο 90. Ναι, ναι. Δεν τους πάει καθόλου τους Αφρικανείς. Σήμερα η Αίγυπτος του Άρντα αγωνίζεται απέναντι στην διοργανώτια Ρωσία. Θα είναι λογικά και ο Ιβάν Σαββίδης να παρακολουθήσει εκεί το παιχνίδι. Αυτό πώς το βλέπεις. Αυτό πώς το βλέπεις. Κοίταξε, δεν η Ρωσία λες θα κάνει. Όχι. Όχι. Ο Σάλαχ θα παίξει, δεν έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι. Μόνος μου δεν έχω καμία πληροφόρηση, αλλά συμπέρασμα ότι δεν έπαιξε το προηγούμενο. Ένα-ένα. Και εγώ το βλέπω για ένα-ένα. Κλασικά θα έρθει 2-0, αλλά εντάξει. Αλλά νομίζω ότι θα έρθει ένα-ένα. Ή 1-0 στο 89. Ναι. Θα δούμε αν συνεχιστεί αυτή η κακοδαιμονία των Αφρικανών. Μάλιστα των Βόρειο Αφρικανών. Πιο συγκεκριμένα. Μαρόκο, Τινησία. Μαρόκο, Τινησία και Αίγυπτος. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Δημήτρης από Βόλιο. Καλώς τον Δημήτρη. Για την Ιερά Πέτρα πήρα να πω κι εγώ. Βεβαίως κι εγώ. Μάλιστα. Όπως όλοι. Όλοι πήραν τηλέφωνο, βρήκα κι εγώ αφορμή. Και καλά έκανες. Έκανα μούχτη την προηγούμενη εβδομάδα γιατί χάσαμε στον τελικό από την Ιερά Πέτρα. Νικηφόλου είναι. Είχαμε τέτοιο μάτσε. Τελικό κυπέλου. Τελικό κυπέλου ερασιτεχνών. Ναι. Πόσο χάσαμε. Χάσαμε 0-2. Το δεύτερο το έβαλε ένας δικός μας, ο Γιάννης ο Κορέτα. Έτσι, προδότη, μην πατήσεις ποτέ ξανά. Όχι, εντάξει, δεν πανηγύρισε το παλικάρι. Το είχε πει και πριν, άμα βάλω πόλη, δεν θα πανηγυρίσει. Ναι. Τέλος πάντων. Να δεις ρε, εσύ πότε είχα κατέβει Βόλο και έπαιξα. Πήγα σε ένα ωραίο τσιπουράδικο στη Νέα Ιωνία. Δεν το θυμάμαι ρε. Στη Νέα Ιωνία έχει τώρα και το ανταγωνισμό. Ναι, όχι, ένα παλιακό, ένα πολύ ωραίο τύπο μέσα, έτσι μεγάλος ηλικία που βρίζει συνέχεια. Έτσι λίγο καμπούρης. Ποιος είναι μωρέ τώρα, δεν μου έρχεται. Παιδιά, εντάξει, τρίτο τσίπουρο. Δηλαδή η Νέα Ιωνία με πηγαίνανε στα Παλτουδιακά και του Βόλου. Τρίτο τσίπουρο. Γαριδομακαρονάδα με το τρίτο τσίπουρο. Κατευθείαν πάμε, έλα. Δεν το έχω βρει αυτό, πρέπει να το ψάξει. Ναι, ρε, θα το ξέρει σίγουρα. Είναι κλασικό, είναι από τα καλά και τα δεδομένα. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Άμα ακούει η φίλη μου η Μαρία. Γιατί μαζί πήγαμε. Λογικά εκεί κάποιο κάτι θα πει. Ναι, ναι, πήγε στη δουλειά και το χάσαμε. Σου λέω τρίτο τσιμπουράκι, γάριδο μακαρονάδα. Όταν θα έρθω θα πάμε μαζί. Άμα να ξέρει. Ποιον βλέπει Μουντιάλ, τι βλέπει, τι είσαι καταρχήν. Πιστεύω Αργεντινή μου κάνει ένα κλικ πάνω. Αργεντινή να κάνει ένα κλικ πάνω. Μα το χάσαμε το λίγο πιο. Ναι. Πιο δυνατή. Εδώ μου λένε δεν το πληροφορήθηκα αυτό. Τι λέει, χθες ορίσανε μία προπόνηση. Πήγανε και ήταν μόνο ο προπονητής. Δεν πήγε η ομάδα. Ή μάλλον ο προπονητής πήγε σε λάθος ώρα. Δεν ήξερε ότι άλλαξε η ώρα της προπόνησης. Οπότε. Δεν το. Ναι. Κι εγώ τώρα το άκουσα. Εντάξει, ωραία. Ωραία πάμε. Να σε καλά, να σε καλά, Δημήτρη μου. Έγινε. Καλό δρόμο. Εντάξει, αισθάνομαι τέτοια περηφανία που ενημερώνω τους νεοϊωνιώτες του Βόλου. Για το καλύτερο τσιμπουράδικο. Για το καλύτερο τσιμπουράδικο. Δηλαδή, σε τι επίπεδο στα λεγακισμού έχουμε φτάσει. Σε δισεόρατα ύψη γενικότερα αυτή η εκπομπή. Καλά, εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια. Έχουμε πάει στο Θεό. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Καλούμε, καλά είμαστε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είδαμε και την ομάδα που υποστηρίζουμε σε αυτό το Μουντιάλ. Μάλιστα, είσαι ικανοποιημένος από το θέαμα. Από το... Καλά, τώρα όταν άλλη ομάδα είναι 11 κάτω από τη σέντρα, οπωσδήποτε υπάρχουν δυσκολίες, έτσι. Αλλά έδειξε ότι η Αγγλία αρκετές άμυνες πήραν τις πάσεις. Απλά τώρα αυτό ο Στέρλινγκ, εγώ λέω να πάω να καταθέσει το δελτίο του. Που έχασε δηλαδή, εγώ νομίζω και κουτσούς που κάποιος να ήταν θα το έβαζε. Τι να πω και εγώ που τον έπαιζε να σκοράρει anytime, δηλαδή το στέλνει και κάνει αυτό, κουπαλώσε το κεφάλι μου.
Εσύ είσαι ακόμα χειρότερα. Ναι, καλά που παίζω Στέρλινγκ. Εντάξει, οκ. Αλλά είχα έμπνευση. Ήμουνα μες στο μάτς, το είδα. Δεν μπορεί να μ' αδικήσει κανείς. Εγώ βλέπω μια έκπληξη στον όμιλο της Γερμανίας. Ναι. Και είναι ο πιο ενδιαφέρον όμιλος για μένα αυτή τη στιγμή. Γιατί αν σε περίπτωση η Γερμανία δεν κερδίσει, τώρα στον επόμενο αγώνα νομίζω ότι θα κατά πάσα πιθανότητα να μείνει έξω. Με ποιον παίζει στο Γερμανία? Με τη Σουηδία. Ω, Γερμανία-Σουηδία, μα θα τους πάρει. Ναι, είναι το τέτοιο τώρα. Λοιπόν, παρόλα αυτά έπαιξε, μ' άρεσε η Γερμανία, έπαιξε, τέλος πάντων. Βλέπω ότι σε αυτό το Μουντιάλ ούτε ένα μάτς δεν έληξε 0-0, αν δεν κάνω. Μέχρι τώρα, το, ναι, το είπαμε, για τους λάτρες της στατιστικής δεν έχει λήξει κανένα παιχνίδι 0-0. Ίσως να ήρθει η ώρα του 0-0. Σε ένα από όλα αυτά. Τα λέω εγώ από εδώ τώρα. Ναι, ναι. Στα δίνω. Εγώ την Πολωνία θέλω να δω. 0-0. Ναι, αυτό θέλω. Μάλιστα. Εντάξει, θα μεριμνήσουμε, θα βοηθήσουμε. Εμείς δώσαμε την Κολομβία 0-0 με την Ιαπωνία. Εντάξει. Να τα χαλάσουμε κιόλα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Κλείσε την εκπομπή, βάλε τους χορηγούς να πάω να αγοράσω ό,τι πουλά σήμερα. Τι πουλάω, τι πουλάω, σημαίες ψωμιάδι πουλάω. Βρε, ό,τι έχεις σήμερα θα το αγοράσω. Καλά που... Και λίγο Ιντερβέντερ πουλάω, και λίγο Ιντερβέντερ πουλάω, μα θέλεις. Ναι, ναι, έχω. Καλημέρα. Καλημέρα. Αχ, είδες, αυξάνουμε τις πωλήσεις. Με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις, η Ιντερβέντερ μας συντροφεύει καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ με τα νέα της Γερμανίας και της Βραζιλίας. Το πλήστον τώρα οι ομάδες βρίσκονται σε μια αγρανάπαυση μέχρι την επόμενη αναμέτρησή τους. Σήμερα, όπως είπαμε, Κολομβία, Ιαπωνία, Πολωνία, Σενεγάλη, Ρωσία, Αίγυπτος. Λέει εδώ ότι τρομερή είδηση. Ότι το 99,6% των Ισλανδών τηλεθεατών είδε το φάουλ του Μέση στο 90. Όχι και πάρα πολύ, πώς είναι οι Ισλανδοί για να το δουν. Το 99,6%. Κάτσε καλά, μην μιλάς για την Ισλανδία, έτσι. Κάτσε. Που έλεγε ο Μουρίνιο ότι οι Ισλανδοί τρώγαν για πρωινό κρέας. Δεν άκουγε λόγο επειδή να μας έλεγε ο φίλος μας ο Βεργιάτης τι τρώει κάθε πρωί. Κρέας και ρέγγα με μέλι σήμερα. Δεν το άκουσε εδώ πολύ λαό. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Παναγιώτη που λέει πού να θυμάσαι πώς το λέει το τσιπουράκι. Αφού στο live που έκανε στο Rover μετά τον Βόλο σε ερώτηση πώς περάσετε, απάντησες πώς να περάσουμε, καταστραφήκαμε. Εντάξει, μ' αρέσει που ενημερώνουν οι φίλοι μας τι κάνουμε. Καλημέρα, λέει, αφού ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική, δώσε αποτελέσματα. Βέβαια, στο παιχνιδάκι μας που έχουμε στο διαδίκτυο δεν έχεις μπει. Στο Score Expert, εκεί όπου ως ειδικός καθημερινά δίνω αμέτρητους κουβάδες και μαζεύουμε μαθημολογίες και κάνουμε δεύτερη αγωνιστική. Μπείτε στο scoreexpert.gr για να ενημερωθείτε. Στείλτε. Α, ναι, να του δώσω. Βασικά δεν μου το λέει να τα πω στον αέρα, να του τα στείλω εγώ. Για να βάλει okay. Τα δικά μου τα προγνωστικά. Κανονικότατα. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής πανδεσίας, του σημερινού λόγου επειδή. Το διήμερο εμφανίσεων του φίλου μας του Τορόντο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αύριο φεύγεις πρωί τι... Αύριο απόγευμα φεύγω. Έλα και αύριο. Θα έρθω, άμα είναι, γίνονται τέτοια πράγματα θα έρθω. Με σένα στο στούντιο εννοείται θα γίνουν αυτά. Το σημερινό ήταν όργιο δεν Αύριο πέρας. Μπορούμε ακόμα καλύτερα. Πίστεψε το, με. Το πιστεύω. Δεν ξυπνήσεις σήμερα καλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τραγουδάκι. Με τραγουδάκι θα κλείσουμε. Ναι, εννοείται. Μακάρι να τα καταφέρω να είμαι και εδώ αύριο, αλλά νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή πρέπει να κλείσει με κάποιον τροβαδούρο του έρωτος, ο οποίος είναι και σε ένα ραδιοφωνικός παραγωγός σε κάποιο αθλητικό ραδιόφωνο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάπου έτσι απέναντί μου και περίπου. Με συγκινήσει τώρα, θα βάλω τα κλάματα. Σαν τον αρχηγό δεν του λέμε ονόματα, δεν λέμε ονόματα. Κατάλαβα. Εκτός αν λες. Το Τσατσαρό, γιατί και ο Τσατσαρός τραγουδάει γι' αυτό. Ναι. Σαν τυφιά στα ρηχά κάθομαι και κολυμπάω. Κι όλο λες πως θα έρθεις μέχρι εκεί που εγώ πατάω. Σαν τυφιά. Στα ρηχά ούτε του ομαλή να βρέχω. Κι όταν φεύγεις Μαρία μακριά, Θεέ μου πως δεν το αντέχω. Μόνος εγώ τσάλα βουτώ, ίσα που βρέχω το κορμί μου.
ποιος θα μου βάλει μπεπανθόλ τώρα που καίγεται η ψυχή μου. Μόνος εγώ τσαλαβουτώ και κατά κορυφό δεν κάνω. Τι να το κάνω που πατώ, αφού το βλέπω πως σε χαλανώ. Με, που τα κάνει. Έτσι. Δώσε. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Με συγκίνησες, Παγασάκο. Σας φιλούμε, σας ευχαριστούμε, σας λατρεύουμε, σας αγαπούμε, σας ευγνωμονούμε. Τα ξαναλέμε αύριο στις 6. Φιλιά, τσάω. Τον χάνουμε.